Εντάξει, τι αργείτε να πούμε. Δευτέρα, πρώτη μέρα τη εβδομάδα, κάθεστε και αργείτε να πούμε. Εδώ είμαστε. Κοπροσχυλιάζετε. Όχι, δεν κοπροσχυλιάζω. Κοπροσχυλιάζετε. Κάνουμε brainstorming. Ναι, ναι, brainstorming. Πείτε μας. Breakstorming κάνουμε. Ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορούμε να κάνουμε brainstorming. Brainstorming. Τι δεν έχουμε, brainstorming. Άλλο θέμα στα άλλα νέα τη ημέρα. Τίποτα από τα δύο ενδεχομένω. Ναι. Αχ, μου ζουράξει να πάρει από το δοκιμαστικό το Game of Thrones. Ναι. Ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Μουζουράκης στο Game of Thrones πέρα από το βουνό? Εσύ τα ξέρεις αυτά. Σκέφτομαι. Για σκέψου. Για σκέψου λίγο καλύτερα. Για σκέψου λίγο πιο σκληρά. Να σου πω κάτι. Επειδή κάθε τέτοιου είδους σειρά κανονικά πρέπει να έχει ένα βάρδο που σέβεται τον εαυτό του. Ένα βάρδο. Ναι, 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 ναι. Καμία σχέση με τον κακοφωνή, γιατί ο Μουζουράκης μια χαραφωνή έχει. Ναι. Μπορεί να είναι ο αλέγρος τύπος, ας πούμε, που θα τραγουδάει τα κατορθώματα των ηρώων. Καλό. Και θα τους καβλαντίζει κιόλας. Δηλαδή θα κάνει και την πλακίτσα, ας πούμε, την ωραία που κάνει. Υπάρχει μέχρι στιγμής τέτοιος? Όχι, αυτός. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος. Υπάρχει ένας βάρδος. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Είναι μέσα στο πνεύμα, ας το πούμε, τη σειρά. Ας πούμε, δηλαδή. Ή το βάζουμε. Δεν μπορεί να λέγω Πασόκ η σειρά να ανοίξουμε μια θέση για το Μουζουράκι. Δηλαδή πρέπει να είναι στο πνεύμα τη σειρά. Οφείλει να είναι. Θέλω να σου πω. Άρωτα σε μένα. Είναι, δηλαδή είναι μια σειρά η οποία έχει, ας πούμε, δούνου του. Να σου το πω και έτσι. Υπάρχει μια τράπεζα η οποία πάει και δανείζει, ας πούμε, με όρους τοκογλυφικούς κτλ. Για να μπορούν να κάνουν πόλεμο οι Λάνες. Υπάρχει δούνου του. Στο Game of Thrones. Ναι, δεν λέγεται δούνου του. Υπάρχει δούνου του. Πώς έχει κανένα από αυτά τα περίεργα όνομα? Κάτι, μεγάλη τράπεζα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε. Α, ψιλοκανονικό όμως. Ναι, κανονικό. Όχι τύπου το Θράκι και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Το Θράκι είναι ένας λαός, ας πούμε, μια φυλή. Ναι, δεν ξέρω, άκρη, πολύ, είναι πολύ αστείο, ναι, αυτό το όνομα γι' αυτό, ναι. Πάρα πολύ. Εντάξει, το αγαπημένο μου δεν βλέπει σειρά. Το αγαπημένο μου, ας πούμε, είναι ο συγχωρεμένος ο Στάνης ο Παράθεων. Στάνης Παράθεων. Δηλαδή είναι ο Στάνης ο Παράθεων ο συγκεκριμένος. Ναι, εντάξει. Δεν είναι, ναι, Στάνης, είναι ο Στάνης ο Παράθεων. Ναι, 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 ναι. Είναι αρκετά αστείο από μόνο του. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο ο Στάνης ο Παράθεων. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λοιπόν μια θέση βάρδου για τον Μουζουράκη. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ένας που έχουμε και ιδιαίτερες διαλέκτους εκεί, δηλαδή μπορεί να μάθει κανένα. Έχουμε, ναι. Έχουμε. Ωραία, γιατί αυτός μπορεί να την έχει από μόνος του Μουζουράκη. Δηλαδή, μπορεί, το έχει, δηλαδή. Ου, εύκολα. Το έχει λίγο στην ψυχούλα του, ας το πούμε, για να, ναι, το, ναι, για να το κάνει. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Μ' αρέσει. Έτσι. Αλλά επειδή ο τελευταίος κύκλος που θα βγει, όποτε βγει τέλος πάντων, γιατί μας έχουν λίγο αυτός, ξέρεις, με τον. Δεν θα βγει του χρόνου. Καλά, μην μου άχω. Γιατί? Θα βγει του παραχρόνου. Όχι, θα πέσετε στη μεθαδόνη. Ναι, ναι, κανονικά. Όχι, τι πάθαμε. Όχι, κανονικά. Καλά, μη λες εσύ, είσαι και μεγάλο παιδί, αντέχεις. Για σκέψτε εδώ πέρα τα πιτσι. Ρε, εσύ, έχεις σκεφτεί ότι για τους πιτσιρικότερους ουσιαστικά αυτές οι σειρές πλέον είναι κατά κάποιο τρόπο ό,τι ήταν η λογοτεχνία παλιότερα? Ναι, βέβαια. Είναι αυτό πια, δηλαδή είναι λίγο, δεν μπορώ να περιμένω. Και ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, για τους γονείς μας, ναι, τα διάφορα βιβλία τύπου Βίπερ ή και τα Βίπερ τύπου Λουίς Λαμούρ. Δεν τα ξέρεις καθόλου. Εγώ τα του πατέρα μου τα είχα προλάβει. Τα Βίπερ τα ξέρω. Ξέρω Βίπερ Νόρα όμως ξέρω. Όχι, όχι. Πέρα τα Βίπερ Νόρα που ήταν τα γυναικεία, ας πούμε, και των οποίων η μετεξέλιξη μετά ήταν τα Άρλεκιν. Δηλαδή, ναι, ουσιαστικά τα Άρλεκιν ήταν η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι. Γιατί να το ξέρεις για να μην το ξέρω εγώ. Είχε ο πατέρας μου, θυμάμαι, στο κομμωδίνο, στο δωμάτιό του, ναι, για πες, μια τεράστια σειρά από Βίπερ, τα οποία ήταν αστυνομικές ιστορίες, καουμπόικες ιστορίες και τέτοια σε Βίπερ. Ήτανε με κίτρινα εξωφυλάκια. Με κίτρινα και μπλε από ό,τι θυμάμαι. Ναι, διάφορα χρώματα. Κάτι θυμάμαι. Ναι, ήταν μικρό μέγεθος. Ναι, 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 pocket, ναι. Και θυμάμαι, ας πούμε, τον Λουίς Λαμούρ συγκεκριμένα. Ναι, ο οποίος τι ήτανε? Ο Λουίς Λαμούρ δεν θυμάμαι αν ήταν αστυνομικός. Ήταν ερωτικός. Δεν ήταν ερωτικός στο γράψιμο του. Ήταν νουάρ. Ήταν συγγραφέας ο Λουίς, ναι, Λαμούρ. Ναι, θα ήταν ψευδόνυμο τότε. Ναι, προφανώς ήταν ψευδόνυμο ο Λουίς Λαμούρ. Και διάφορα άλλα τέτοιου τύπου Βίπερ, τα οποία, ξέρεις, κάποια στιγμή τα ανακάλυψα και τα διάβαζα. Πιτσιρικάς εγώ, μικρό παιδί, ρε παιδί μου, αλλά ναι, ήταν. Ήταν ωραία να τα διαβάσει. Ήταν, ξέρεις, κάποια πολύ καλογραμμένα, ρε παιδί μου. Ναι. Και υπήρχαν τα Βίπερ τα κανονικά. Ναι. Τα Βίπερ Νόρα που ήταν για γυναίκες. Σωστό. Και αργότερα τα. Σου λέω, που έγιναν, ξέρω, τα Άρλεκιν που ήταν ουσιαστικά η μετεξέλιξη, ναι, του Βίπερ, ναι, Νόρα. Ναι, 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 ναι. Και κάποια θυμάμαι εκεί που διάβαζα. Δεν θυμάμαι ποια είχα τσιμπήσει. Μπαμ, ήταν καν Βίπερ. Ήταν κάποια άλλα αντίστοιχου μεγέθους βιβλιαράκια. Είχαν και πολύ ωραία, έτσι, αποτυπωμένες ερωτικές σκηνές. Δηλαδή. Θυμάμαι σαν πιτσιρί. Αυτό. Την πράξη. Χωρίς να είναι, δεν ήταν ερωτικά ή τσόντες κτλ. Μέσα στην. Δεν είχαν προστιχές δηλαδή, αλλά το ήταν. Όχι, ωραία γραμμένο, ρε παιδί μου.
Όχι, όχι. Όχι θικάρια και σπαθιά. Όχι το σάκινο ξύφος και τέτοια πράγματα. Όχι. Να σου πω. Είχε. Ωραία, δηλαδή το περιέγραφε ωραία. Ναι. Είχε. Ήτανε. Θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε έστω και καθ' υπερβολήν δημουλιδικά. Όχι. Ήτανε δημουλιδικές περιγραφές. Όχι, 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 όχι. Είχανε μια βρωμιά μέσα τους κάπως. Ναι. Είχανε μια βρωμιά. Αλλά η γλώσσα πώς, δηλαδή, τη γλώσσα πώς θα τη χαρακτήριζες? Ερωτική σε κάποια σημεία της. Ερωτική. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και τα μπέλ βεβαίως τα βιβλία, τα αντίστοιχα βιβλία στο ίδιο μέγεθος με τα Viper. Πιο μετά από τα Viper ήταν τα μπέλ. Ναι. Όχι, Viper που ρωτάει κάποιος αν ξέρουν πού βγαίνει κάτι, το παίρνω νομίζω το περιοδικό, κάτι σημαίνει, κάτι σημαίνουν, είναι δύο λέξεις. Βιβλίο περιοδικό, κάτι τέτοιο είναι το Viper, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μ' αρέσει αυτή. Κάτι τέτοιο είναι. Τώρα το λέω μια επιφύλαξη. Αλλά μ' αρέσει αυτή. Το λέω μια επιφύλαξη, κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιαστικά όλα αυτά τα λες, διότι θες να μας πεις, θες ουσιαστικά να ενημερώσεις το φίλαθλο κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή για ένα σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνικής πεζογραφικής σου μόρφωσης στην τρυφερή σου εφηβεία, ας πούμε. Και πριν την εφηβεία, μη σου πω. Δηλαδή, πήγαινα για τα τσάκωνα από το μικρό, ας πούμε, βιβλιοθηκάκι που υπήρχε μέσα στην κρεβατοκάμαρα των γονιών που είχε πατέρα μου τα Viper του μέσα και τα διάβαζα όταν ξάπλαινα να χαλαρώσει. Και πιο μικρός από την εφηβεία. Τη στιγμή, δηλαδή, με λίγα λόγια για να μπορέσω λίγο κάπου. Α, βιβλία περιπτέρου, συγγνώμη, ναι. Βιβλία περιπτέρου το Viper σημαίνει. Να. Λέει κάποιο. Μπορεί, ναι. Ουσιαστικά λοιπόν θες να μας πεις ότι τα χρόνια που οι υπόλοιποι έφηβοι, ας το πούμε, διαβάζανε, ξέρω εγώ, από Βέρν μέχρι Δουμά ή δεν διάβαζα, ξέρω εγώ τέτοια, τι άλλο, με και μπουσκάλια, εσύ ήσουνα φενταγίν του Λουίς Λαμούρ. Διάβαζα και τέτοια. Ναι. Σου λέω, επειδή ο πατέρας μου έχει έρθει σπίτι, έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη, διάβαζα από Viper μέχρι Λουντέμι. Δηλαδή, ό,τι τσάκωνα από τη βιβλιοθήκη, τη μεγάλη, μέσα σε εκείνο το γραφείο που την έχει δει, την τεράστια βιβλιοθήκη, ναι, μέχρι το μικρό, ας πούμε, βιβλιοθηκάκι στο υπνοδωμάτιο, ή κυκλοφόρω σπίτι διάφορα, από Viper μέχρι βαριά βιβλία. Ναι. Μέχρι βαριά όμως. Και είναι ένα θαύμα της εφηβείας, ναι, πρέπει να πω, ότι μπορείς χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα να διαβάζεις Viper, να διαβάζεις μετά Λουντέμι, να διαβάζεις μετά, ξέρω εγώ, Εμπειρικό. Διαβάζεις μετά το Στογεύσκι. Είναι ένα πέσεις, παιδί μου, δεν έχει σημασία αυτό. Με βαριά κουλτούρα, ελαφριά κουλτούρα, whatever. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί. Τα ξεπετάς και απλώς γουστάρεις να διαβάζεις. Εσύ δεν το έχεις ζήσει αυτό. Εγώ, επειδή είμαι αδερφή που είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη. Ναι. Καταρχάς μεγάλωσα με ακούσματα που δεν ήταν της ηλικίας μου. Δηλαδή, ας πούμε, στο pick-up έβαζα Beatles. Ναι. Καλό είναι αυτό όμως. Θέλω να σου πω ότι πήρα διαφορετικά πράγματα από τον μπαμπά, από την αδερφή που είναι μεγαλύτερη και είχε άλλα ακούσματα και άλλα αναγνώσματα σπίτι. Οπότε λίγο πολύ δεν πήγαινα με τα πράγματα της ηλικίας μου. Απαραίτητα. Ναι. Δηλαδή σου λέω, τα ακούσματα μπορεί να ήταν από, ξέρω εγώ, Beatles μέχρι Σιδηρόπουλο και από οτιδήποτε μπα φανταστείς που άκουγε η αδερφή μου τότε που είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη. Ναι. Αντίστοιχα, τα βιβλία που διάβαζε αδερφή μου ή και τα βιβλία που υπήρχαν στην βιβλιοθήκη του πατέρα μου ήταν πράγματα τα οποία πήγαινα και τράβαγα και διάβαζα κάτι. Σε εποχές, να πούμε στα σημερινά παιδιά από αυτή τη στιγμή που τραβάνε τις τρίχες της μασχάλες τους χωρίς ίντερνετ, εποχές με ασπρόμαυρη από τηλεόραση, εποχές που δεν είχαμε ακόμα πάρει σπίτι βίντεο. Θλίψη. Και έχρωμη τηλεόραση βεβαίως. Θλίψη. Εποχές χωρίς παιχνιδοκονσόλες. Ναι. Θέλω να πω ότι εκείνες τις εποχές που μεγαλώσαμε εμείς, που δεν είμαστε και τόσο γέροι, αλλά σε κάποιους ακουγόμαστε ότι είμαστε ραμολιά, δεν είχες και πολλές επιλογές. Δεν είμαστε ραμολιά. Δεν είμαστε ραμολιά. Είμαστε σε τεχνολογική κουβέντα. Είμαστε ραμολιά. Εντάξει, μόνο εκεί. Αλλά γι' αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο φταίμε. Όχι. Αλλά δεν είχες και πολλές επιλογές το μεσημέρι, ας πούμε, που ήθελες να κάτσεις να χαλαρώσεις, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, να πάρεις το κινητό για να μπεις στο Facebook. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Υπήρχε να πάρεις ένα βιβλίο. Εντάξει, να πάρεις ένα περιοδικό, ένα κόμικ. Για συγκεκριμένη φάση πολύ καλό ήταν αυτό. Εξαιρετικό ήταν. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Εννοείται. Και μακάρι να. Πώς το λένε. Μακάρι να γίνεται και τώρα καλά. Σίγουρα κάποιοι το κάνουν. Εννοείται. Αλλά τώρα εντάξει, είναι η αλήθεια ότι επειδή ο άνθρωπος ρέπει προς την ευκολία. Είναι γνωστό αυτό, προς την ευκολία και τη βολή. Εντάξει, το κινητάκι είναι το πιο βολικό πράγμα. Είπαμε. Και για μας ακόμα είναι, ρε παιδί μου. Μα, ναι, εννοείται. Όχι μόνο για τους τσιρικάδες, και για μας. Πάρεις το κινητό, θα χαζολογήσεις. Ναι, αλλά εσύ εντάξει, χαζολογείς με μέτρο. Μα μην το λες. Αναλόγως τι χρόνο διαθέσιμο έχεις. Σε σχέση με. Ξέρεις τουλάχιστον ότι
ποιες είναι, εν πάση περιπτώσει, οι επιλογές. Ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές. Άμα έχεις το κινητό ευθύς εξ αρχής, σχεδόν δεν έχει, τέλος πάντων. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Ναι, δεν έχεις άλλες επιλογές, ρε φίλε, γιατί είναι το κινητάκι, ας πούμε, και τελειώνει η ιστορία. Που είναι ωραίο πράγμα από τη μία και λιγότερο ωραίο από άλλο. Αλλά έτσι είναι όλες οι εποχές, ρε, δεν είναι. Νομίζω όλες οι εποχές λίγο έτσι είναι. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Αλλά η αλήθεια είναι, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και είναι γνωστό, τα 50 τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει προχωρήσει όσο δεν προχώρησε σε όλη την προηγούμενη ιστορία της ανθρωπότητας και ενδεχομένως τα επόμενα 50 χρόνια να γίνει ακριβώς το ίδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ταχύτατη εξέλιξή της κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι χρονικά απομακρυσμένα στην πραγματικότητα να φαίνονται αρχαιότητες αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η αλήθεια. Και ναι, εμείς πέσαμε, ας πούμε, σε μια τέτοια εποχή. Πέσαμε και στην άλλη εποχή. Ναι. Πέσαμε και στις δύο εποχές. Είμαστε μόνο για τους τελευταίους που πέσαμε σε αυτές τις δύο εποχές. Τέλος πάντων, από πού ξεκινήσαμε, από το. Εμένα ο Λουίς Λαμούρ μου είναι, Κώστα. Εμένα νομίζω το σημαντικό είναι το σημαντικό είναι ο Λουίς Λαμούρ. Λουίς Λαμούρ, Ζεράν ντε Βιλιέ, ήταν διάφοροι. Εντάξει, Ζεράν ντε Βιλιέ είναι γνωστό, ρε εσύ. Ναι. Ζεράν ντε Βιλιέ. Ο Λαμούρ, συγγνώμη, εγώ δεν το ξέρω. Γνωστός, δεν το ξέρω. Όχι. Έχω ένα φίλο όμως που διάβαζε, ξέρω, Ζεράν ντε Βιλιέ, αυτό μπορεί να του ξέρει. Ναι. Ζεράν ντε Βιλιέ για τέτοιους. Ήταν, ας πούμε, η καλύτερη του. Ήταν, ρε παιδί μου, Ζεράν ντε Βιλιέ ήταν ο Ντοστογεύσκη του. Πώς να σου το πω. Ναι. Ήταν αυτό το πράγμα ακριβώς. Οπότε, τι να λέει. Τέλος πάντων. Εντάξει, σε τιμώ για όλα αυτά. Από την άλλη, εντάξει, ναι, λόγω της αδερφής σου κιόλας εσύ. Ναι. Εντάξει. Μέστοσες κιόλας χωρίς να το θέλεις. Ναι. Υπό μία είναι. Λίγο νωρίτερα. Ναι, ναι. Γιατί δεν συμβαίνει με όλους αυτό. Εγώ, ας πούμε, αντίστοιχα που είχα αδερφή 5,5 χρόνια μικρότερη. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρεις. Ναι, δεν έγινε το ίδιο πράγμα. Είναι προφανώς ο μεγάλος αδερφός. Έστωσε εκείνη. Όχι, αυτό λέω. Δεν έγινε αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ενώ, ρε παιδί μου, προφανώς όταν υπάρχουν αδέρφια, ο μεγάλος αδερφός, πώς να πω, θέτει το τέμπο της οικογενειακής ψυχαγωγίας, να το πω έτσι. Ναι. Μετά τον μπαμπά και τη μαμά πάντα. Αλλά θέλω να πω ότι όταν τίθεται θέμα μεταξύ των δύο αδερφών, περνάει του μεγάλου αδερφού. Τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο μικρότερος, ξέρεις, λαμβάνει πάντα την ίδια, έχει την ίδια συμμετοχή, ας το πούμε. Γιατί είναι άλλο να ακούς, δηλαδή το να υπάρχει αυτό που λες. Λες εσύ, ακούγα Beatles. Μπορεί Beatles σε έναν άλλον Κώστα Βαϊμάκη. Ναι. Να από το ένα να μπαίναν και από το άλλο να βγαίναν. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Να μην είχε την απαραίτητη προσοχή και αφοσίωση. Που ή μόνο να ακούς κάτι να το προσέχεις κιόλας. Ναι. Αυτό λέω. Τα καλύτερα western. Α, ο Λαμούρ έγραφε τα western και ο Ζεράν ντε Βιλιέ τα κατασκοπικά. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Είστε κι εσείς λοιπόν. Ρε, είναι όλα τα μάτς 0-0, όντως καλά λέει κάποιος. Είναι 2, 4, 6, 8, 9 παιχνίδια. Ε, και είναι όλα 0-0. Ναι. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας μάγκας αυτή τη στιγμή που τα έχει παίξει όλα under ημίχρονο, αυτή τη στιγμή σχεδόν αρχίζει και μετράει λεφτά. Σιγά σιγά. Νομίζω ότι έτσι πηγαίνει η δουλειά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κοντά. Τι θα έκανε σήμερα. Τι. Α, βάλαν τα Σκόπια. Βάλαν τα Σκόπια. Ε, ποιο τα βάζε. Γιατί ρε το λες έτσι. Εντάξει τώρα, ξέρεις. Να φάνουμε λίγο. Πώς το λένε. Στο Λίχτενστάιν. Και μπράβο. Κάποιος ερωτικά ξεκίνησε ψηλέ και ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο θα φαντασιώνεται ότι είσαι στη βιβλιοθήκη και του διαβάζεις βιβλία. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Για να δούμε τι θα κάνει ο Νίκος. Δεν ξέρω. Και εντάξει, τη βιβλία. Είπαμε Λουίς Λαμούρ, είπαμε κουλ. Δεν είπαμε τίποτα μεγάλους ανατολικούς. Όχι, όχι, όχι. Ήρεμα και ωραία είπαμε. Δεν φτάσαμε εκεί. Ήρεμα και ωραία. Βάσε περιπτώσει. Λοιπόν. Είναι αλήθεια ότι ο Τζιόλης είναι ο μοναδικός άνθρωπος μετά το Χαριστέα που βάζει γκολ με κεφαλιά χωρίς να σπάει καθόλου λαιμό. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Είσαι πριν το παιχνίδι με την Κύπρο. Ωραία, έχει τελειώσει το Βοσνία-Βέλγιο. Ναι. 3-4 και λες πολύ ωραία, μας την κάνανε τη χάρη οι Βέλγοι, πάμε να κερδίσουμε. Ναι. Και σου λέει κάποιος. Δεν την κάνανε σε εμάς τη χάρη, τέλος πάντων, ναι. Σε εμάς την κάνανε τη χάρη. Ναι. Σε ποιον την κάνανε τη χάρη.
Καλά, δεν το παίξανε για πάρτι τους και μας κάνανε χάρη. Ναι. Ναι, δεν είπα ότι, αλλά μας εξυπηρέτησε τέλος πάντων αυτό. Και ήρθε κάποιος και σου λέει: λοιπόν, φιλέ, θα κερδίσουμε την Κύπρο και τον γκολ νίκης Παύλα Πρόπερς θα είναι το Αλέξανδρο Τσιόλη. Πες μου δηλαδή, πώς καρπαζές του ρίχνεις. Εντάξει. Του λες: εντάξει, δεν πειράζει. Ελπίζω στο Μουντιάλ 2022 στα αποκριματικά θα έχουμε καλύτερη τύχη. Αυτό του λες. Κανονικά. Και μετά συμβαίνει. Ναι. Κάνοντας το άλμα της ζωής του Αλέξανδρος Γιώλης, επίδειξε 35 ολόκληρους πόντους περίπου. Τι under πόσο ρε παιδιά, το over under δεν είναι, over under. Τι να σας πω, τι να είναι. Εντάξει, ρε, διάφορα, το κλασικό under, τώρα, το κλασικό. Καλά, under κλασικό στο ημίχρονο δεν είναι τίποτα, να καλά σου λέει ο Σταύρος. Α ναι, under 1,5 λοιπόν, εντάξει. Ναι. Άντε, under 1,5 όλα, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι. Κάνει το άλμα της ζωής του. 35 πόντους τουλάχιστον. Ναι. Προς 36, 10 ναι, 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 το άλμα ναι. της ζωής του. Ναι. Εντάξει, είναι και. Είναι ευθυτενής όμως. Είναι, ρε παιδί μου, είναι 85. Είναι τσολιάς. Είναι, είναι. Είναι, ναι. Είναι. Αλλά δεν είναι και αλτικός. Όχι, δεν θα τον έλεγα. Όπως το λες και γρήγορο, ας πούμε. Σωστό. Θέλω να πω. Πολλά, πολλά άλλα καλά πράγματα μπορείς να πεις για τον Τζιόλι που δεν μου έρχονται τώρα. Αλλά. Μπα, πεις πολλά καλά πράγματα. Ο Αλέξανδρος Τζιόλις είναι. Παλικάρος. Είναι δωρικός. Είναι. Είναι δωρικός. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Είναι δωρικός. Είναι δωρικός. Ωραία, ωραία, μέχρι είναι δωρικός, εκεί. Δωρικός. Μέχρι εκεί. Ναι. Και τέλος. Ναι. Όμως τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή το είπες. Εντάξει. Θα σου το πω εδώ και άκου το και ακούστε και εσείς που γελάτε με τον Αλέξανδρο τον Τζιόλη. Ναι. Το βράδυ της 15ης Ιουλίου του 2018. Ναι. Την ώρα που ο Βασίλης Τωροσίδης θα σηκώνει την κούπα στον ουρανό του Λουζνίκη στη Μόσχα, ναι. Τότε και μόνο τότε, να ξέρετε, ένας θα έχει ήσυχη τη συνείδησή του γνωρίζοντας ότι είναι αυτός που μας πήγε εκεί. Και δεν πρέπει να τον τιμήσουμε, πάση περιπτώσει, όπως τον τίμησαν και άλλοι άνθρωποι που τον αγαπούσαν. Ναι, βέβαια, τον έχουμε τιμήσει και παλιότερα, ναι, από αυτήν την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι τώρα, τώρα είναι, δηλαδή, είναι καλύτερη ώρα. Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι το έχει γράψει μια φανατική οπαδός των Hearts, νομίζω. Όταν ήταν εκεί ο Τζολής. Ναι. Τον πεδαράς ο Αλέξανδρος τώρα στη Σκωτία. Ξενιστικώθηκε η κυρία. Έπαθε πλάκα που τον είδε. Σου λέει: τι είναι αυτό το μανάρι. Έλληνας, ένα 90. Έλληνας θεός. Θεός, ναι, να λες, Κώστα. Ναι. Έλληνας θεός. Θα τον είδε να βγάζει καμιά μπλούζα στο κήπεδο, να ανταλλάσσει φανέλα με κάναν άλλον. Κάψωσε, πρέπει να. Μέλωσε. Πρέπει να βάλε βεντιλατέρ κάτω αυτή, γιατί έχει ανεβάσει θερμοκρασία 140. Και πήρε το κομμάτι τη Ντόλι Πάρτον. Και το Πάρτον είχε στο μυαλό της και αυτή, τέλος πάντων Φέρτον, και έβγαλε το τραγούδι αυτό για τον Αλέξανδρο, το Τζολής. Να. Έτσι. Εντάξει, παίρνω απόσταση από το σχόλιο. 3 χρόνια που περπατάει σε Χάρτς και ΠΑΟΚ, μάζευε ενέργεια για αυτό το άλμα. Τροπή. Παίρνω απόσταση. Ντροπή. Δεν παίρνω αντιθέτως καμία απόσταση από το Βαϊμάκι. Είσαι το συνώνυμο της ψευτοκουλτούρας. Θες και brainstorming. Και παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι την Κύπρο. Από το μήνυμα που λέει: είσαι τερματοφύλακας Παναγή. Τρως γκολ από τον Τζιόλι. Δες δες αλλαγή μόνος. Όχι. 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 Γιατί. Όχι. Γιατί, ρε παιδιά. Αυτό είναι ο κάποιος. Και σας λέω: 15 Ιουλίου θα τα θυμηθείτε όλα. Και θα θυμηθείτε, αν είστε σωστοί, όπως σωστά θυμάστε τον τέος ποδοσφαιριστή και νυν, πώς να το πω λίγο κόμψα, διαλογικό ομοτράπεζο εισαγωγικά του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ότι είναι ο άνθρωπος που μας έστειλε στο Euro. Ποιος? Τσάρτας.
Με το πέναλτι απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, θέλω να πω ότι όπως τον θυμόζα και το θυμάστε, έτσι θα θυμάστε και τον Αλέξανδρο Τζιόλι όταν σηκώσουμε την κούπα. Γιατί αυτό το δικό του γκολ μας έστειλε εκεί ουσιαστικά. Μα φυσικά μας έστειλε το δικό του. Βεβαίως. Και κανονικά όπως ο Τσάρτας έγινε Τσιάρτας και ο Τζιόλις πάει γίνει Τζόλις. Ναι. Δηλαδή κανονικά πρέπει, ξέρεις, καρμικά στην κοσμική τραμπαλά αυτό, ναι, το γιώτα κάπου πρέπει να φύγει. Φεύγουμε εμείς αντί για το γιώτα. Τζόλις. Τσάρτας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους και όλες και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Ρίλο. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές με Σταύρο Χωδονθήμη στον οργάνωση και μέλη παραγωγής. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα για να τα πείτε μετά και μέχρι τα ξημερώματα. Εδώ που ανοίγουν οι γράμμες για όλους και όλες εσάς. Ενώ μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο σταθμό για την εκπομπή με τους παρακάτω τρόπους. Τρόπος Α μέσω κινητού τηλεφώνου. Γράφετε Super FM ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 19400 0,31 το ευρώ. Η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου και επίσης εφαρμόζεται επιπλέον τέλος τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Τρόπος Β μέσω ίντερνετ. sportfm.gr, πάνω δεξιά κλικάρετε εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά Radio Live, ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τρόπος γου email στο ramaya05@yahoo.gr, οποιαδήποτε ώρα και μέρα το συγκεκριμένο, όχι μόνο στο 2 ώρα της εκπομπής. fightclub2.0, αυτό που γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής, στην οποία κάθε μέρα όλο και κάτι ανεβαίνει. Όλο και κανένα καλούδι ανεβαίνει εκεί πέρα. Το ίδιο ακριβώς, fightclub2.0 δηλαδή, σε Google Play Store ή App Store, αναλόγως αν έχετε Android ή iOS. Στην περίπτωση που θέλετε να κατεβάσετε το Fight Clubικό application, το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι free, βεβαίως εννοείται, το οποίο είναι χωρίς διαφημίσεις, το οποίο τρέχει σφαίρα, το οποίο είναι μια χαρά, το οποίο σας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, αρκετά λιγότερα κλικ κοντά μας, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Συν το ότι σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες τις 10 τελευταίες εκπομπές, να τις ακούτε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια για τα τελευταία αγωνιστική, για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα παιχνίδια στο ημίχρονο είναι όλα 0-0, εκτός του Φύρομ Λίχτενστάιν που είναι 2-0 και του Ισλανδία Κόσοβο το οποίο είναι 1-0. Αυτά. Όλα τα υπόλοιπα 0-0. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε στην... πώς το λένε, ήμασταν στην κουβέντα της εθνικής εκεί του Τζιόλι και τα λοιπά. Κερδάμε αύριο, πάμε στα μπαράζ, κάνουμε το σταυρό μας, ναι, να δούμε ποιος θα... Κάνουμε σταυρό μας, εμείς ξέρουμε σχεδόν τους δύο δύσκολους αντιπάλους, ναι, και περιμένουμε να δούμε τους άλλους δύο. Δηλαδή ξέρουμε, έχουμε την Ιταλία σίγουρα, mm, είναι αντιπάλους, Πορτογαλία θα είναι κατά 99%. Mm. Και είναι οι δύο κακοί αντίπαλοι. Είμαστε αδύναμους φυσικά. Ναι, είμαστε, ναι, αδύναμους προφανώς, ό,τι και να γίνει, mm-hmm, όποιοι και να περάσουν. Η Ιταλία είναι ισχυρός, ξέρω εγώ. Γιατί. Μάστε. Μπορεί να πέσει και να παίξει στους ανίσχυρους. Άμεσα ένα δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι στους ισχυρούς η Ιταλία και η Πορτογαλία. Εμείς από όποιες ομάδες και να περάσουν, νομίζω ότι έχουμε τη χειρότερη δική βαθμολογία. Τόσο πάντων, ένα πολύ μπλεγμένο. Ένα τόσο μπλεγμένο που κι εμείς, να φανταστείτε που το έχουμε διαβάσει, είναι κουραστικό ακόμα και να το αναπαράξουμε. Δεν νομίζω, ναι, ότι υπάρχει. Δεν νομίζω ότι. Γιατί ρωτάτε, γιατί λέω εγώ πάντα τους τρόπους επικοινωνίας και όχι ο Κώστας, γιατί ο Κώστας είναι νταΐς. Απλό είναι. Ναι. Ναι ρε, τα λέω πάντα εγώ. Μα κανονικά και καμιά φορά αν τύχει σε αυτή τη σπάνια περιορισμένη ο Κώστας μόνος του ή με κάποιον άλλο καλεσμένο, πάλι κανονικά θα πρέπει να βγαίνει ηχογραφημένα εγώ. Ναι, κανονικά. Πρέπει να αφήσει κάπου τη φωνή, ναι, σου. Η λογική, ναι, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι δύσκολο. Με Ιταλία και Πορτογαλία το απέφχομαι, πρέπει να πω προσωπικά. Και σας ακούω διάφορες κωμωδίες περί πελάτες Πορτογάλοι. Ναι. Έτσι είναι κωμωδία, δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε την Ιταλία ούτε την Πορτογαλία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περάσουμε. Οι πιθανότητες μας είναι κάτω από 10% με την Πορτογαλία και κάτω από 5% με την Ιταλία. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, σε δύο παιχνίδια, ξαναλέω. Τώρα από εκεί και πέρα. Από τους άλλους που θα μας τύχουν, θα δούμε να το αναπαραγάγουμε άσχετα. Έτσι. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους φιλολόγους. Καλώς τα 3-0. Λοιπόν,
Τέλος πάντων, δεν παίξαμε και πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει. Είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν περιμέναμε να παίξουμε και πολύ καλύτερα, από την άλλη είναι η αλήθεια. Από την Τρίτη δεν είμαστε σίγουροι ακόμα και ούτε οι ίδιοι νομίζω ξέρουν. Αν η Κύπρος είναι η Κύπρος που είδαμε στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Βοσνία και την ανατροπή, ή στο παιχνίδι, ξέρω εγώ το δεύτερο. Εγώ σε ρωτάω με το χέρι στην καρδιά τώρα. Ναι. Και ακούνε και οι φίλοι μας στην Κύπρο, το Sport FM Κύπρο. Ναι. Μας το δώσε το δεκάρι Κύπρο στην Eurovision. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Δεν μπορώ να πω. Δεν ζορίστηκε και πολύ πάντως η Κύπρος. Δηλαδή τώρα για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, ας πούμε. Μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Ναι. Ούτε καν οι δικοί μας μπορεί να μην το ξέρουν. Μπορεί να το ξέρουν μόνο οι Κύπροι. Okay. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, άνω τελεία, γιατί έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Πολύ καλά, εσύ? Απλά να πούμε ότι πλέον είναι και επίσημο ότι ο Ουσίγιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της Μάλαγα πάλι. Μάλιστα. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο η Μάλαγα και είναι η εξέλιξη της λύσης της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Αργεντίνο ποδοσφαιρά. Εγώ λέω ότι μπορεί να ανοίξει ένας πορέος διάβλος επικοινωνίας με τη Μάλαγα τώρα. Πώς πήγε ο Μιλοβάνοβιτς στην Λας Πάλμας και είχε ανοίξει ΑΕΚ και κάνει δουλειές με τη Λας Πάλμας? Μια χαρά τα λες. Μπορεί και με την Μάλαγα πλέον ο Ολυμπιακός να ανοίξει διάλογο επικοινωνίας, να στείλει παίχτες, να πάρει παίχτες, δηλαδή να το δούμε λίγο ευρύτερα. Ναι. Μια χαρά τα λες. Μα ήδη αυτό που λέγαμε από πριν είναι ότι ο Ολυμπιακός την επαφή του με τον Ουσίγιος την κρατάει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι τσακωθεί, κάνει ότι ξέρω εγώ ότι έγινε κάτι. Απλά δεν υπάρχει κοινός τόπος για συνεργασία πια. Ας πούμε. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων ενδεχομένως. Κάπως αλλιώς το φαντάζονταν αυτή την συνεργασία. Είναι μια λίγο έτσι για την αναλύσουμε, θέλουμε πολλή ώρα, οπότε να μην σας πω την εκπομπή, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά η ουσία είναι αυτή σε γενικές γραμμές, ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε με τον Ουσίγιος, αλλά κρατάει μια καλή επαφή και μπορεί στο μέλλον, ίσως και όχι και μακρινό, να του χρειαστεί αυτή η καλή επαφή του Ολυμπιακού ή και του Ουσίγιος από την άλλη πλευρά. Σωστό. Είναι ο Μίτσελ εκεί προπονητής, να θυμίσω. Βέβαια, ναι. Δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα. Ναι, αυτό είναι λίγο η θέση του. Το ξεκίνημα του. Μπορώ να ενημερώσω πάντως ξεκάθαρα ότι ο Μίτσελ με τον Ουσίγιος έχουν καλή σχέση. Ναι. Ναι. Αυτό μπορώ να σας το πω τώρα. Τι να πω, άμα χάνει Μάλαγα συνεχίζει και καλά, χάνει. Εντάξει. Ήδη έχει χάσει ένα βαθμό, δεν έχει, πόσο έχει? Νομίζω είναι, έχει 5 ή 4 σειρά, 6 ή 5-6. Ναι, έχει ένα βαθμό στις 7 αγωνιστικές. Ναι. Τι να πω, άμα συνεχίζει να έχει ένα βαθμό μονίμως, εντάξει. Ναι. Αλλά ο Μίτσελ με τον Ουσίγιος τα έχουν καλά. Δηλαδή δεν πάει εκεί πέρα ο Ουσίγιος για να διώξει το Μίτσελ, να σας το πω αλλιώς. Ναι. Κατά τη δική μου εκτίμηση τώρα είναι αυτά που σας λέω. Ωραία. Αυτά μωρέ, να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω ότι το ξέρει. Δεν ξέρω αν παίξαν ένα κλικ παραπάνω, ένα κλικ παρακάτω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Κατανοώ ότι γύρει υποψίες το γεγονός ότι γύρισε με το παιχνίδι μέσα σε 2,5 λεπτά. Ναι. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν πάω από κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν είπα και εγώ κάτι, παιδί μου. Είπα ότι μας έδωσε το 12. Εγώ σου λέω ότι εσύ υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνουν μπαμ, ρε παιδί μου, και είπα κάτι παιδί. Δηλαδή, το αυτογκόλ του Αβραάμ με το Λουξεμβούργο έκανε μπαμ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Εννοώ αυτό που είπα. Ναι. Να είναι καλά και ο κύριο Ζαβαντία, εν πάση περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ λέω ότι το αυτογκόλ του Αβραάμ με την εθνική έκανε μπαμ. Αυτό. Τα άλλα. Δεν ξέρω εάν τέλος πάντων, πώς το λένε, έκανε τόσο πολύ μπαμ. Δεν πήγε δανεικός ο Ουσίγιος, παιδιά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που λέτε. Πήγε τεχνικός διευθυντής. Τέλος πάντων, τα σενάρια είναι πάρα πολλά για την τελευταία αγωνιστική. Θα τα δούμε αύριο με το που θα τελειώσει εδώ το παιχνίδι της Εθνικής, γιατί ολοκληρώνονται και όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, μόνο το παιχνίδι της Εθνικής ήταν ουσιαστικά και το τελευταίο χρονικά, νομίζω. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι μετά. Οπότε, τελειώνοντας, μέσα σε λίγα λεπτά θα έχουμε όχι απλώς ακριβή εικόνα, θα ξέρουμε συγκεκριμένα ποιοι είναι δεύτεροι και από αυτούς τους δεύτερους, πλέον κοιτώντας την βαθμολογία τους στο FIFA Ranking δηλαδή, θα ξέρουμε και πώς διαμορφώνονται τα δύο pots και άρα θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας στην κλήρωση που έγινε
γίνεται, εάν θυμάμαι καλά, στις 15 του μήνα. Νομίζω ότι γίνεται η κλήρωση και παιχνίδια γίνονται, το μεταξύ τα παιχνίδια θα γίνονται περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Αλλά με πολύ μικρή με τρεις μέρες απόσταση. Ναι, πολύ κοντά. Ναι. Πολύ κοντά, ναι. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Πάμε, περνάμε, προχωράμε και βλέπουμε. Και μακάρι αύριο για να ξεμπουκώσει και ο λαός και άλλα δύο γκολ έξας Τζιόλης, αν γίνεται. Ναι. Βέβαια, όπως πολύ σοφά είπε πώς το λένε, ο Σκίμπε, σήμερα συνέντευξη τύπου, λέει η Πορτογαλία για να κερδίσει την Ανδόρα μπήκε ο Ρονάλντο μέσα. Ναι. Πρώτον, γιατί ήταν το εμίχρονο 0-0. Και το πιο καλό παράδειγμα που έφερε είναι πριν λίγες μέρες Γαλλία-Λουξεμβούργο 0-0, λίγες μέρες μετά Σουηδία-Λουξεμβούργο 8-0. Ναι. Να τα βλέπουμε και αυτά. Βεβαίως είναι αλήθεια πως ό,τι και να λέμε, εντάξει, το Γιβραλτάρ, ακόμα και αυτή η εθνική, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το κερδίσει. Το Γιβραλτάρ είναι η πιο αδύναμη εθνική ομάδα από όλες, σύμφωνα με το FIFA. Είναι η χειρότερη εθνική ομάδα που αγωνίζεται στον κόσμο. Σύμφωνα με το ranking της, ναι. Ξαναλέω. Στο δε πρώτο παιχνίδι, εμείς χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, πάλι εύκολα τους είχαμε κερδίσει. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέμα. Και αν έχουμε θέμα, αν για κάποιο λόγο έχουμε θέμα που το απέχουμε, θα το έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας στους εαυτούς μας. Αλλά στην πραγματικότητα, νομίζω θα έχουμε ένα ξεριστή που ξεκούρα στο 3-0 μέχρι το 60 και μετά χαλαρά πανηγυρίζουμε, ας πούμε, κι άλλο ένα γκολάκι στο τέλος, τύπου 4-0 θα τελειώσει. Χαλαρά και ωραία, μην περιμένουμε, δηλαδή ούτε 12-0 μην περιμένετε, αλλά ούτε και από 0-0 στο 1-0. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχουμε καρδιοχτύπη αύριο. Ναι. Να σου το πω έτσι. Όχι, δα, και εγώ αυτό λέω. Τι να σου πω. Όχι, με το Γιβραλτάρ δεν θα έχουμε. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις και μην χρειάζεται να μας θυμίσετε τις νήσους. Δεν χρειάζεται, γιατί ήταν άλλη εποχή και άλλη φάση. Ναι. Δεν νομίζω αυτό. Τέλος πάντων, αν μάθουμε το ίδιο, σου λέω, ελπίζω όχι. Όχι αυτοί που δεν μας κάνουν. Όλους τους υπόλοιπους ή σχεδόν όλους τους υπόλοιπους ενδεχομένως και να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Με δεύτερο μάτς έξω, λέω εγώ, ή δυνατόν. Μας έχει πάει και γούρι αυτό, ναι. Έτσι. Με δεύτερο μάτς έξω. Επίσης βλέπω εδώ πέρα τώρα ποιοι παίχτες Έλληνες είναι στο ωραίο καρτόν. Ναι, είναι πολύ, είναι τέσσερις. Τζαβέλας, Μήτροβλου, Σταφυλίδης, Ρέτσος. Οι κάρτες μεταφέρονται στα play-off, να πούμε. Ναι, βέβαια μεταφέρονται. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε το νου μας σε αυτό το παιχνίδι. Μην γίνει καμιά χαζομάρα. Σαν το παιχνίδι τώρα χάσεις τα play-offs. Το θέμα είναι αν προλάβαιναν κι άλλοι, θα πέραν κι άλλοι κάρτες. Άρα δεν προλάβανε, προλάβαν τρεις και πήρανε. Δηλαδή, ο Μανολάς πήρε, ο Δόνης πήρε, ο Σάμαρης πήρε, νομίζω. Οπότε αυτοί οι τρεις προλάβαν να ξεχρεώσουν. Δεν προλάβαν να ξεχρεώσουν. Αλλά εντάξει, okay, ναι. Είναι επικίνδυνο αυτό. Εντάξει, και κάποιον θα χάσουμε τώρα μέσα. Όταν λέμε να προσέξουν, δεν είναι. Πώς το λένε, να προσέξουν. Άμα κάτι στραβεί, θα κάτι στραβεί. Τώρα με το Γιβραλτάρ δεν έχεις λόγο να πάρεις κίτρινη. Κανέναν. Μεταξύ μας. Ναι. Είναι η αλήθεια. Κανέναν. Οπότε εντάξει. Τι θα κάνει, θα κρατήσει η Βοσνία την Εστονία. Τι μας ενδιαφέρει, παιδιά. Εννοεί, τι, σε περίπτωση που δεν κερδίσουμε εμείς το Γιβραλτάρ. Ναι. Ναι. Καλά, εντάξει. Εντάξει, δεν γίνεται. Αν κερδίσουμε το Γιβραλτάρ, να το κλείσουμε το κομμωτήριο. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Πραγματικά δεν έχει νόημα, το συζητάμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και λέγοντας για νίκες και χασούρες και τα λοιπά, εντάξει. Νομίζω ότι είναι λίγο κωμικό και αρκετά clickbaiting να γίνεται θέμα, όπως είχε γίνει θέμα το περίφημο στημένο παιχνίδι της Αργεντίνης με το Περού που συζητάγαμε. Να γίνεται τίτλος, πώς το λένε, οι Βραζιλιάνοι θέλουν να χάσουν από τη Χιλή λόγω Αργεντινής, αλλά να μην εννοούμε την Εθνική Βραζιλίας. Αλλά να έχουμε τίτλο, οι Βραζιλιάνοι θέλουν να χάσουν από τη Χιλή, ναι, λόγω Αργεντινής. Αλλά πρέπει να μπει μέσα στο κομμάτι να δεις ότι δεν είναι φυσικά Βραζιλιάνοι παίχτες που θέλουν να χάσουν, αλλά είναι κάποιοι Βραζιλιάνοι οπαδοί. Ναι. Που έχουν φτιάξει ένα hashtag στο Twitter. Εντάξει τώρα, κωμωδία. Ναι. Εντάξει τώρα. Sorry, είναι ασόβαρα πράγματα αυτά. Το λέω γιατί αύριο έχουμε και τον. Αύριο κακός χαμός, τελευταία αγωνιστική και εκεί. Αύριο έχουμε, ναι. Πολύ μεγάλο άγχος και εκεί. Ως Βραζιλιάνος παίκτης, τι κάνεις αυτό το παιχνίδι. Ορίστε. Ως Βραζιλιάνος παίκτης. Έχεις περάσει. Είσαι πρώτος με διαφορά από τον δεύτερο. Η Αργεντινή χαροπαλεύει να μπορέσει να φτάσει έστω στα μπαράζ. Και ναι. Παίζεις με τη Χιλή. Δεν παίζουν με τη Χιλή. Ναι. Ως Βραζιλιάνος, άσε τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι εφημερίδες, τι λέμε εμείς, τι λένε οι άλλοι. Θα σου πω το εξής. Δηλαδή, ωραία είναι αυτά που λέμε στα τσιτάτα, ότι το Μουντιάλ πρέπει να γίνεται παρουσία όλων των μεγάλων ομάδων και όλων των μεγάλων παιχτών. Πολύ ωραία, εμείς τα λέμε γιατί είμαστε, ναι, ουδετεροί. Οι τύποι και έχουν την κόντρα τους. Ναι. Δεν είναι εύκολο
να το αφήσει στην άκρη και να παίξει μπάλα. Σου λέω ναι σε όλα αυτά που λες, με μία διαφορά. Ότι το παιχνίδι Βραζιλίας Χιλής, το αποτέλεσμα του παιχνιδιού Βραζιλίας Χιλής, δεν κρίνει την πρόκριση της Αργεντινής. Αλλά δεν είναι το ένα παιχνίδι που την κρίνει. Δηλαδή δεν είναι το παιχνίδι. Θέλω να σου πω ότι θα είχα ένα σοβαρό λόγο να κάτσουν να το σκεφτούν αν το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού έκρινε την πρόκληση της Αργεντινής ασχέτως του τι θα έκανε στο δικό της παιχνίδι. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν την κρίνει. Ναι. Δεν την κρίνει. Η Αργεντινή, αν κερδίσει. Ναι. Πάει στα μπαράζ. Σίγουρα. Θα περάσει αν κερδίσει. Νομίζω. Θα περάσει. Νομίζω ότι έχει ως minimum έχει τα μπαράζ. Δηλαδή ότι... Αλλά κατάλαβε ότι περνάει και απευθείας. Ναι, καλά, και στα μπαράζ αν πάει. Πιθανότατα θα πάει με τη Νέα Ζηλανδία. Δεν παίζει μπαράζ. Η Χιλή μπορεί να τη ρίξει μια θέση πιο κάτω. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι. Η Χιλή. Ναι. Εάν και... Δεν μπορεί να αποκλείσει την Αργεντινή, κατάλαβε θέλω να σου πω. Δεν είναι απόλυτα. Το μόνο παιχνίδι. Αλλά από... Αν τη ρίξει μια θέση πιο κάτω, αν τη ρίξει από την Τέταρτη στην Πέμπτη, τη ρίξει στα μπαράζ. Εντάξει, ναι. Μπορεί όμω. Ναι. Μπορεί επίση η Αργεντινή, αν δεν κερδίσει. Αν δεν κερδίσει είναι έξω. Είναι έξω. Αν κερδίσει είναι έξω χωρίς συζήτηση. Αυτό λέω. Αν δεν κερδίσει δεν το συζητάμε. Ναι. Αν χάσει. Αν χάσει, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, όχι, αν χάσει την έχει κάτσει. Τη βάρκα. Αν χάσει την έχει κάτσει. Αν φέρει ισοπαλία. Πολύ δύσκολα. Ναι. Και με ισοπαλία πολύ δύσκολα. Μιλάμε για νίκη. Και με ισοπαλία θέλει συνδυασμούς εκεί πέρα. Ναι. Πρέπει να δει τι θα κάνει Παραγουάη, τι θα κάνει το Περού. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για την Αργεντινή αν δεν κερδίσει. Βασικά νίκη και μόνο νίκη, με λίγα λόγια. Και καταλήγουμε. Καλά, και η Χιλή θέλει νίκη ανάσυμα. Να μην περάσει η Αργεντινή ώστε η εθνική μας να έχει ένα δυνατό αντίπαλο λιγότερο για το Μουντιάλ. Ορίστε. Είναι μια σκέψη. Ορίστε. Είναι μια σοφία. Είναι μια σοφία αυτή. Ναι. Είναι μια σοφή σκέψη. Πρέπει να το πω αυτό. Λέγοντας για Αργεντινές και όλους τους ωραίους και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, θέλω να πω πέρα το ότι θα έχουμε πει, γιατί ανακοινώθηκαν όλους τους υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα, αλλά θα τα πούμε μετά αυτά. Θέλω να πω κάτι άλλο πρώτα. Να πω επίσης πόσο αστείο, και συγγνώμη, αναφέρομαι εντάξει σε όλα τα site. Ναι. Χωρίς να ξέρω αν το έχουν γράψει όλα με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι αστείο. Καλοί συνάδελφοι, να δημοσιεύεται κείμενο με τίτλο «Διώχνει τον Άβα Σιρεάλ, πρότεινε αντικαταστάτης ο Ρονάλντο». Ναι. Είναι αστείο, συγγνώμη, είναι αστείο, είναι κωμικό δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι κωμικό. Και είναι κωμικό όταν μέσα δεν διαβάζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Ρουι Πατρίσιο, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή κάποιον άλλο, διαβάζει τους τέσσερις θεματοφύλακες που ούτως ή άλλως είναι οι καλύτεροι θεματοφύλακες εγώ στον κόσμο. Τον Τεχέα, τον Κουρτουά, τον Τερστέγεν και τον Όμπλακ. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι. Ποιο πρότεινε ο Ρονάλντο. Ναι. Τα πρότεινε ο Ρονάλντο και τι του μάτου μα κάνουν. Α, δεν του ξέραμε του δύο από αυτού. Ναι. Καλά που μα του είπε. Εντάξει, είναι τόσο πιθανό να πάει ο Τερστέγεν να την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ. Ναι, ναι. Μα τόσο πιθανό. Ρε, εσύ, εντάξει, θέλω να πω, όπως μου λέμε καμιά φορά, λένε και οι εφημεριδάδες. Ναι. Και εγώ δεν τους δίνω άδικο. Σου λέει ρε εσύ, ακούς τι κάνει, διαβάζει όλη τη βδομάδα, ας πούμε, στο ίντερνετ, διαβάζει κατά μέσο ώρα, ας πούμε, 20-25% αληθινές ειδήσεις, 70-75% ψευδείς, μούφες αυτά, και όμως παρόλα αυτά δεν αγοράζει εφημερίδες. Ναι. Την Κυριακή για να έχει την ανάλυση. Και λες, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να βάζεις το Ρονάλντο την πρώτη αντικαταστάτες τερματοφύλακα, ο Ρονάλντο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πρόσθεσες στο άρθρο ότι φεύγει ο Νάβας. Δηλαδή, το, ότι τους διώχνει τον Νάβας Ρεάλ. Ποιοι είναι οι υποψήφοι αντικαταστάτες, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να βάλουν πρώτη αντικαταστάτες ο Ρονάλντο. Καταρχάς, δεν διώχνει τον Νάβας από τη Ρεάλ. Με το που ήρθε ο Νάβας Ρεάλ έχει πάρει δύο τσαμπέζου λέγει. Καλά, ναι. Τρία έχει πάρει. Τρία στα τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, καλό φεγγσούι ο Νάβας. Αλήθεια. Δεν τον διώχνεις. Αλήθεια. Είναι εκεί ο τερματοφύλακας του back to back. Και πολύ καλός τερματοφύλακας. Μια χαρά τερματοφύλακας είναι. Μπορεί να μην έχει, ας πούμε, το βιογραφικό του Ντεχέα ή το ύψος του Κουρτουά ή ξέρω εγώ τα ρομποτικά χαρίσματα του Νόιερ, λέω πράγματα έτσι. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι ένα πολύ καλός τερματοφύλακας. Τι να κάνουμε. Επίσης, λέγοντας για Ρεάλ και Βραζιλία, πάμε νωρίτερα. Επειδή ανακοίνωσε ο Κακά ότι σταματάει την μπάλα τον Δεκέμβριο, όταν και τσιροκληρώνεται η χρονιά στο MLS. Είναι κρίμα για αυτόν τον παίχτη. Στην πραγματικότητα, νομίζω δεν είδαμε ούτε τα μισά από αυτά που μπορεί να κάνει. Όταν είναι καλά.
επειδή ειδικά από τη φάση πήγε στην Ρεάλ και μετά δεν κατάφερε ποτέ να είναι υγιής σε μια μεγάλη σειρά αγώνων. Ναι. Δεν μπορέσαμε να δούμε το πραγματικό κακά. Στην Μίλαν πήραμε μια ιδέα από το, τα πράγματα που μπορούσε να αυτό. Κάνει. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι η... Κακά σε 223 να πω συμμετοχές στη Μίλαν είχε 77 γκολ. Δεν ήταν βέβαια μόνο τα γκολ και δεν ήταν επιθετικός. Ενώ ναι, ήταν φόρ. Ναι. Λοιπόν, 85 συμμετοχές στη Ρεάλ, 23 γκολ και με την Εθνική Βραζιλία 92 συμμετοχές, 9 γκολ. Από τα πράγματα που είδαμε στη Μίλαν, τον είχαμε για καλύτερα πράγματα. Ναι. Παρόλα αυτά, στη Μίλαν έκανε την. Ναι. 29. Πόσο έπαιζε με την Εθνική. Με την Εθνική θα σου πω αμέσως 92 συμμετοχές, 9 γκολ. 92 συμμετοχές, 29 γκολ. Εγώ 9 βλέπω. 29, 29. Okay. Παρόλα αυτά, η καλή περίοδος του Κακά ήταν η Μίλαν. Ναι. Δηλαδή, η περίοδος που θυμόμαστε είναι η περίοδος της Μίλαν. Ναι. Δεν είναι η περίοδος Ρεάλ. Μιλάμε για τη Μίλαν την πρώτη, έτσι, όχι τη δεύτερη που γύρισε. Ναι. Και θυμίζω πήγε την ίδια χρονιά με τον Ρονάλντο, δεν πήγε. Το 3. Πήγε χρονιά με τον Ρονάλντο. Το 3 πήγε ο Ρονάλντο, δεν το θυμάμαι. Ποιο 3 αρέσει. Με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Α, στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ. Το 9. Μαζί πήγαν. Το 9 πήγε ο Ρονάλντο. Νομίζω ναι, γιατί ήταν δύο μεταγραφές που δώσανε για τον Κακά καμιά 60-65 και για τον Ρονάλντο, ξέρω εγώ, 85 πόσα δώσανε. Κάτι τέτοιο. Θα σου πω αμέσως. Είναι 8 χρόνια ήδη στη Ρεάλ ο Ρονάλντο. Έτσι θυμάμαι. Ότι πήγανε μαζί, πήγαν το ίδιο καλοκαίρι. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Το 9. Κοίτα να δεις, δεν έφαγα φρίκι ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και μια που να ζω για αποχωρήσεις Δεκεμβρίου, χωρίς να αρχίσουμε να τους κλαίμε από τώρα. Πυρλό. Ναι, ναι. Ναι. Είναι γιατί και οι δύο και ο Πύρλο ανακοίνωσε για τον Δεκέμβριο. 3 χρόνια μεγαλύτερο από τον Κακά ο Πύρλο, βεβαίως. Ας μην τους κλάψουμε από τώρα, όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσουν. Μια και καλή, δεν είναι μακριά ο Δεκέμβριος, είναι η αλήθεια. Ναι. Στην πραγματικότητα, 2 μήνες είναι ακόμα, 2,5 μπροστά. Αλλά τέλος πάντων, τη μέρα που είναι να αποχωρήσουν, θα τους χαιρετήσουμε κι εμείς όπως τους πούμε. Μόνο αυτός ο Γεωργαδάς, ο Τσάβη συνεχίζει. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ. Ναι, γιατί του είχαν δώσει ενισχυμένο ρόλο εκεί. Από αυτά που θα μείνει και θα είσαι και μετά. Πάπα, δεν ντρέπεται, ο σάτυρος. Ναι. Συνεχίζει ακόμα και του παίρνει τα πετροδολάρια. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα, Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και εδώ είμαστε σε λίγο, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club. Έχουμε ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο των παιχνιδιών με γκολ. Έχουμε 3 γκολ από φιλοξενούμενους συγκεκριμένα. Φινλανδία-Τουρκία 0-1. Ουαλία-Ιρλανδία 0-1. Και Ουκρανία-Κροατία 0-1, το τελευταίο χρονικά γκολ με κεφαλιά του Κράμαριτς. Προηγούνται οι Κροάτες 0-1. Περιμένουμε μετά την ολοκλήρωση να δούμε και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση εκεί στους ομίλους εκεί πέρα τους συγκεκριμένους. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, γιατί αυτό θα γίνει σε περίπου μισή ώρα, θα ξέρουμε τι έχει γίνει, που θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια για να δούμε και πιθανούς αντιπάλους. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν σήμερα έστω και τμηματικά οι 30 υποψήφοι για τη χρυσή μπάλα από το περιοδικό France Football, οι οποίοι είναι, ναι, χρυσή μπάλα τώρα, έτσι, βάλε στο μυαλό σου τι είναι χρυσή μπάλα τώρα και σε μια χρονιά που δεν είχαμε και διεθνή διοργάνωση. Ναι. Δηλαδή πέρσι ρε, παιδί μου, θα το πάρω Ρονάλντο, τέλος. Ναι. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν συζητιέται. Φέτος θα το πάρω Ρονάλντο. Τέλος. Δεν συζητιέται. Πήρε Champions League πάλι. Τι θέλετε, κύριε. Λοιπόν, ο Μπαμεγιάνγκ. Εγώ τους λέω. Πες τους εσύ. Ποιοι είναι. Αν βρίσκαμε με λίγες πιθανότητες, κάνε στο ένα. κάτι κάνε να καταλάβω. Αν βρω κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να είναι εδώ, θα σου το πω. Ωραία. Καρίν Μπενζεμά. Ναι. Λεωνάρντο Μπονούτσι. Ναι. Τζίτζι. Ναι. Καβάνι. Mm-hmm. Κουτίνιο. Ναι. Ναι, ακούω. Είχαν πολύ ωραία χρόνια πέρυσι, ναι, γιατί. Οκ. Ντε Μπρόινε. Ντε Χέα. Ναι. Ντιμπάλα. Ναι. Τζέκο. Ναι. Για τους 30, γιατί όχι. Πόσα γκολ πέτυχε, έβαλε πολλά γκολ. Οκ. Στους 30 είναι, ρε παιδί. Φαλκάο. Ναι. Γκριεσμάν. Ναι. Αζάρ. Ναι. Χούμελς. Οκ. Ίσκο. Ναι. Κέιν. Mm-hmm.
Καντέ. Ναι. Κρός. Ναι. Λεβαντόφσκι. Μανέ. Ναι. Μαρσέλο. Πρέπει πρώτη και πρώτη εμφάνιση του Μανέ σε τέτοια λίστα. Ναι. Νομίζω. Λοιπόν, Μαρσέλο. Ναι. Εμπαπέ. Ναι. Μέρτενς. Ναι. Μέση. Ναι. Μόντριτς. Ναι. Όμπλακ. Οκ, okay, ναι. Νεϊμάρ. Ράμος. Κριστιάνο. Και Σουάρεθ. Εντάξει. Δεν είναι και κανένας πρέπει, τι κάνεις εσύ εδώ. Ο Χούμελς ίσως λίγο. Και λίγο Τζέκο. Εντάξει. Άρα θα μου πεις τριαντάδα είναι κάπως, ναι, πρέπει ρε, να παιδί το... μου, δεν είναι. Και με βάση, ξέρεις, τα γκολ πέτυχε ο Τζέκο στην περσινή χρονιά, δεν είναι παράλογο ότι είναι εδώ. Ναι. Δεν βάλα ξέρω εγώ καν μυστήριο. Ναι. Και, oh, θα, και θα πάρει ο Ρονάλντο, λες. Ναι. Με πρωτάθλημα και Champions League, νομίζω πως ναι. Λογικό, γιατί δεν έχεις και πολλά περισσότερα κριτήρια για να... για να πατήσεις πάνω. Ούτε έχεις κάποιον ποδοσφαιριστή που μπορείς να πεις ότι εν είδη, ξέρω εγώ, Μαραντόνα το 87 πήρε ένα πρωτάθλημα μόνος του στη χώρα του, για παράδειγμα, έκανε κάτι τόσο αξιοθαύμαστο, να το πούμε έτσι. Τώρα, ούτε... αν μου με ρωτήσεις, ξέρω εγώ, αν θα έπρεπε να το πάρει κάποιος άλλος, ας πούμε, από τη Ρεάλ, για παράδειγμα, η οποία πήρε πρωτάθλημα και Champions League, θα σου έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια, σε μια κουβέντα που είχαμε μπει και παλιότερα, χωρίς να συγκρίνω φυσικά παίκτες, για το αν άξιζε να το πάρει ο Ινιέστα ή αν άξιζε να το πάρει ο Τσάβη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτό. Καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, όλη την προβολή την έχουν και θα καταλήξουμε στην τριάδα Μέση, Ρονάλντο, Νεϊμάρ, φαντάζομαι. Αυτή θα είναι η τριάδα που θα μείνει στο τέλος. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Ναι. Μέση, Ρονάλντο σίγουρα, για Νεϊμάρ δεν είμαι και σίγουρο. Εντάξει. Και λόγω, ας πούμε, και για θέμα marketing και λόγω της μεταγραφής του και λόγω του ξεκινήματος που έχει κάνει στην Γαλλία κλπ. Και των προκριματικών που έχει πάρει την Βραζιλία, που έχει πάρει τη Βραζιλία από το χέρι και την έβγαλε πρώτη στα προκριματικά της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Κροατία. Πάλι ο Κραμαρίτς. Από ό,τι βλέπω μόλις τώρα. Την κλειδώνει, ας πούμε, το κλειδώνει το διπλό η Κροατία με αυτό το γκολ. Ναι. Και το έλεγα, έκανα αυτή την κουβέντα βλέποντας το Μόντριτς μπροστά μου, ο οποίος σταθερά κάθε χρονιά κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Και κλειώνοντας το διπλό Κροάτια, να μου κλειδώνει και οριστικά για μετά και την πρώτη θέση, ναι. Έτσι και τελειώνει η ιστορία εδώ πέρα, ναι. Κάνει μια δουλειά η οποία δεν αποτυπώνεται σε νούμερα, όπως γίνεται με τον Κριστιάνο ή με τον Μέση, ναι. Με τον Νεϊμάρ ή με κάποιον άλλο από τους παίκτες που βάζουν πολλά γκολ και πετυχαίνουν πολλές ασίστ. Κάνει τρομερά πράγματα ο Μόντριτς στο γήπεδο, είτε για την Κροατία είτε για την Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι το μηχανάκι στο κέντρο, είναι ο παίκτης που παίζει από εξάρι μέχρι δεκάρι με την ίδια ευκολία, που βγει στα πλάγια να βγάλει σέντρες και που, ξέρεις, αυτοί όλοι οι παίκτες που κάνουν αυτή τη δουλειά δεν πρόκειται, ας πούμε, ποτέ να πάρουν μια χρυσή μπάλα και να επιβραβευτούν για όσα κάνουν, όπως δεν πήρε ποτέ ο Τσάβη, όπως δεν πήρε ποτέ ο Ινιέστα, όπως δεν πήρε, ξέρω εγώ, ακόμα και τότε που είχε κάνει τη μαγευτική χρονιά ο Σνάιντερ με τον Τρέμπελ στην Ιταλία και με την Ολλανδία να φτάνει στην τετράδα. Δυστυχώς, δεν βρίσκουν το χώρο να μπουν αυτοί οι παίκτες και να φτάσουν μέχρι την πρώτη θέση. Είπα μερικά ονόματα τυχαία. Μπορεί κάποιοι φίλοι και εσύ να θυμηθείτε και άλλα ονόματα αδικημένων παίκτων. Αυτή είναι κλασική, ρε παιδί μου. Κλασική, ρε παιδί μου. Τύπου κρίμα σκιάδικο να κλείνει, ναι. Το σκυλάδικο δηλαδή, ναι. Που δεν έχουν πάρει κάτι. Κατώτε, ας πούμε, που ήταν και περισσότερα του ενός τα βραβεία. Ας πέρανε στο κάτι τιμητικό, ρε παιδί μου. Ας υπάρχει, ναι. Ας υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Δεν ξέρεις, ως ένα σημείο πάνε και ενάντια στην κοινή ποδοσφαιρική λογική. Ξέρω ότι εμείς δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, ποτέ να προαυτούμε. Το λέω συγκεκριμένα για τον Μόντριτς, τον Τζάβι και τον Ινιέστα. Αν δεν ζωήσεις, όχι τόσο για τον Σνάιντερ, που εντάξει, αλήθεια, μια χρονιά ήταν σούπερ. Εκείνη η χρονιά, αρέσει ο Σνάιντερ που έκανε τρέμπλ με την Ίντερ. Ναι, ναι, εντάξει. Και έφτασε με την Εθνική Ολλανδία τότε στη τετράδα. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν το παίρνει τότε ο Σνάιντερ, πότε να το πάρει άλλο παίκτη. Είχε κάνει μαγικά πράγματα. Ξέρεις, δίνεις και ένα πόντο παραπάνω, γιατί το τρέμπλ το έκανε με την Ίντερ.
που δεν ήταν η παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν Μπαρτσελόνα, δεν ήταν Ρεάλ, δεν ήταν ξέρω εγώ United στα καλά της, δεν ήταν Μπάγερν, δεν ήταν τέτοιο μέγεθος. Ήταν, την πήρε ο Μουρίνιο και την έφτασε μέχρι το τρέμπλ. Ναι, σωστό. Ναι, συγγνώμη, δεύτερη βγαίνει η Κροατία. Συγγνώμη, λάθος, παιδιά. Ναι, συγγνώμη, λάθος, έκανα εγώ λάθος. Ναι. Η Ισλανδία βγαίνει πρώτη προφανώς. Ναι, ναι. Δεύτερη η Κροατία. Γκολ η Σερβία στο 74. Είναι αντίπαλός μας η Κροατία, φαντάζομαι, έτσι. Ως δεύτερη. Ναι. Είναι στους ισχυρούς, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι. Νομίζω. Στο FIFA ranking είναι ψηλά, ψηλότερα από εμάς. Όλοι είναι ψηλότερα από εμάς. Ναι. Το θέμα είναι πόσο ψηλά είναι. Αν θα βγει στους τέσσερις που είναι πιο ψηλά από το ψηλά. Τέλος πάντων, η Κροατία αυτή τη στιγμή στο ranking είναι 18η. Είναι αρκετά ψηλά. Ναι. Και δεν ξέρω και πόσους πόντους θα πάρει εδώ πέρα. Ναι, και πήγε την Ολλανδία τελικό το 10 μετά, ναι, εντάξει, την επόμενη φρονά. Ναι, βραβείο δεύτερου ρόλου. Καλό θα ήταν. Ναι. Και ένα βραβείο δεύτερου ρόλου. Είναι η αλήθεια. Δεν θα ήταν άδικο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, μια που λέμε για βραβεία, ο μεγάλος Πίτερ Κράουτς. Ναι. Έτσι, μπήκε στον Guinness. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτό το ρεκόρ μπήκε στον Guinness, αλλά εντάξει, τα Guinness έχουν. Α, είναι η αλήθεια, ένα ρεκόρ για κάθε τι. Ναι. Οπότε έχουν και ένα ρεκόρ, κάποιο λόγο, για τις περισσότερες κεφαλιές που έχει σκοράρει επιθετικό στην Premier League. Ναι. Και αυτό είναι στον Guinness για κάποιο λόγο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα τοπικό βραβείο, δεν είναι ένα βραβείο που δίνει Premier, είναι ένα βραβείο που υπάρχει στο. Ο Πάο Πρίγιοβιτς έβαλε τον γκολ. Μιλάει ρε Πρίγιοβιτς. Τώρα που λέμε για Πρίγιοβιτς, συγγνώμη, θα επανέλθουμε σε αυτό που λες. Ναι. Είναι δυνατόν να υπάρχει, ας πούμε, να είναι το πρώτο δημοσίευμα από το εξωτερικό που να λέει ενδιαφέρεται, παρακολουθεί τον Πρίγιοβιτς ή Brighton. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είσαι Πρίγιοβιτς εκεί πέρα, τους παίρνεις τηλέφωνο, πας εκεί πέρα, τους φτύνεις και φεύγεις. Ή Brighton. Έρεσε η Brighton. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Κοτζαμάν Πρίγιοβιτς. Και σε Brighton που θέλει τον Πρίγιοβιτς. Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά, παιδιά. Πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων. Ναι, ο τελευταίος τέτοιο τύπο που πήρε χρυσή πάλι είναι ο Νέντβετ. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι. Μπορούμε να πούμε αυτό για τον Τίμιο Νέντβετ. Λοιπόν, ο Πίτερ Κράουτς για κάποιο λόγο λοιπόν μπήκε στο βιβλίο Guinness, διότι έχει βάλει 51 γκολ με κεφαλιές στην Premier League. Αυτό. Είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι πριν από αυτόν, στο ρεκόρ Guinness, στο βιβλίο Guinness υπήρχε ο Σίρερ που είχε βάλει 46, τον προηγούμενο, ήταν ο Ρέκορντμαν. Ας πούμε, αλλά τώρα έχει βάλει 51 γκολ. Σου ξαναλέω. Μ' αρέσει, είδα τη φωτογραφία με τον Πίτερ Κράουτς που κρατούσε το δίπλωμα μπροστά του Guinness αυτό και τα λοιπά. Μ' αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με κεφαλιές στην Premier League, ξαναλέω, όχι τα περισσότερα γκολ με κεφαλιές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ever, αλλά στην Premier League μόνο, έχει θέση στο βιβλίο Guinness. Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ναι. Ομολογώ. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν το κατανοώ. Αλλά επειδή είναι ο Πίτερ Κράουτς. Λέμε μπράβο. Ναι. Λέμε μπράβο. Είναι μια πολύ για Μπίτερ σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Α, μάλιστα. Επίσης είναι αυτή η μέρα. Λοιπόν, επίσης τώρα και άσχετο αλλά και σχετικό με όλα αυτά, με αφορμή την μετακίνηση που ετοιμάζεται να κλείσει του Βλαχοδήμου στην Μπενφίκα, ωραίο το αφιέρωμα με όλη την ιστορία της Μπενφίκα με την Ελλάδα, δηλαδή σχέση Μπενφίκα, ναι. Μπενφίκα και η Ελλάδα είναι φίλοι, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς θυμάστε ποιος είναι ο παίκτης χρονικά με τον οποίον η Μπενφίκα άνοιξε παρτίδες με την ελληνική αγορά. Ναι. Σταύρος Παπαδοθύμιος είναι, εντάξει, δημοσιογραφικά διαβασμένος πάντα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δίνω λίγο χρόνο σε σένα και λίγα δευτερόλεπτα στους φίλους μας. Εγώ το ξέρω, εσύ. Α, το ξέρεις. Ναι. Ωραία, να δώσουμε λίγο χρόνο, λίγα δευτερόλεπτα. Ας δώσουμε, αλλά ποιος δεν ξέρει. Ναι. Η Brighton, παιδιά, θα δώσουμε, διαβάσουμε το μήνυμα μέχρι να στείλουν. Παίζει, παιδιά, παίζει περίπου 17 φορές καλύτερη μπάλα από κάποιον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Όχι. Το λέει ο φίλος και θέλω να σέβεσαι τα μηνύματα αυτού του τύπου. Okay. Εντάξει. Η Brighton έχει περισσότερους τίτλους από τον ΠΑΟΚ. Οπότε το κες και σε πάει αλλού, άλλος. Μάλιστα. Το περίμενες, το ήξερες. Το ήξερες ότι έρχεται. Παγερά διάφορα. Από τους φίλους της Brighton. Το ήξερες και υπάρχουν. Λοιπόν, βλέπω εδώ μηνύματα. Ήρθανε. Ήρθανε.
Το πρώτο Μαχαιρίδης. Ναι, ναι. Τάκης Φίσας λέει εδώ. Όχι. Μαχαιρίδης. Τάκης Φίσας είναι ο δεύτερος. Ζάχοβιτς. Τι Ζάχοβιτς ρε παιδιά. Λέμε που αγοράσαν από την Ελλάδα. Τι, το Ζάχοβιτς που τον πήραν δηλαδή μετά. Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Στη Βαλένθια πήγε. Τον είχαμε πάρει από την. Από πού τον πήρε, από την Πόρτο. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Ωραία. Ο Ολυμπιακός τον πήρε από την Πόρτο και τον πούλησε στη Βαλένθια. Ωραία. Καμία σχέση. Λοιπόν, Μαχαιρίδης βλέπω πολλά. Ναι. Φίσας βλέπω. Λοιπόν, είναι ο τριαντάφυλλος ο Μαχαιρίδης. Είναι ο Μαχαιρίδης. Τη σεζόν 99-2000. Ακολουθεί ο Τάκης ο Φίσας. Που έφυγε ως ελεύθερος τον Παναθηναϊκό για την Μπενφίκα. Ντάφι 600 χιλιάρικα, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, Καραγκούνης αμέσως μετά. Από την Ίντερ, ελεύθερος. Κατσουράνης από ΑΕΚ με 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Φέισα 4,5. Ξέρεις ποιος είναι μετά. Αντρέας Σάμαρης. 10 εκατομμύρια. Έτσι. Και ο Κώστας ο Μήτρογλου. Και τώρα από την Μπενφίκα στην Ελλάδα έχουν έρθει πολύ περισσότεροι και κάποιοι από αυτούς, κάποιους τους ξέρετε, κάποιοι όμως ίσως δεν τους θυμάστε και είναι πολύ συγκινητικοί. Ο πρώτος που γύρισε, ο πρώτος που ήρθε από την Μπενφίκα στην Ελλάδα ήταν ο τριαντάφυλλος ο Μαχαιρίδης. Ναι. Και πάλι. Έκατσε μια χρονιά και μετά γύρισε ως δανεικός στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Δηλαδή έκανε το δρομολόγιο ΠΑΟΚ, Μπενφίκα, Καλαμάτα. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ λέγεται αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο επόμενος κυρίες και κύριοι που ήρθε από την Μπενφίκα στην Ελλάδα ως δανεικός ήταν ο Γκουστάβο Μαντούκα. Μάλιστα. Αμέσως μετά ο Μανού. Ο οποίος Μαντούκα αγοράστηκε μετά από την ΑΕΚ. Ναι. Ο Καραγκούνης που επέστρεψε από την Μπενφίκα στον Παναθηναϊκό. Ο μεγάλος, ο ανυπέρβλητος Μαρσέλο Μορέτο. Ναι, Μωρία Εκάρα, ναι. Ως δανεικός. Λοιπόν. Και το 2009-2010, παρότι η σχέση Μπενφίκα-Ελλάδας εκείνη τη χρονιά είχε ως αναφορά την αγορά του Κώστα Κατσουράνη από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδωσε 3,5 εκατομμύρια στην Μπενφίκα, θυμάμαι 2,5 στην Μπενφίκα και ένα στην ΑΕΚ για να πάρει τον Κατσουράνη, επισκίασε το γεγονός ότι την ίδια εκείνη χρονιά από την Μπενφίκα έφυγε ως δανεικός για τον Άρη, ναι, ο Φρέντι Οαντού. Μάλιστα. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως ο Φρέντι Οαντού, κυρίες και κύριοι. Στα 24 του τότε. Ο Φρέντι Οαντού. Ο Φρέντι Οαντού του 2009. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, από εκεί μετά είχαμε Μιγγέλ Βίτορ. Είχαμε ένα Νούνο Κοέλιο στον Άρη που δεν τον θυμάμαι, αλλά με τέτοιο επίθετο δεν ήθελα καν να τον διαβάσω. Λοιπόν, Μιγγέλ Βίτορ. Και την επόμενη μεγάλο Φράνκο Χάρα. Μάλιστα. Από Μπενφίκα σε Ολυμπιακό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και τελευταία στιγμή είναι ο Ντιέγκο Λόπες πέρσι στον Πανατολικό Δανεικός και ο Λουίς Φαρίνες στον Αστέρα. Να σου πω, ο Ρομπέρτο από πού είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ρομπέρτο είχε έρθει από τον Ατλέτικο. Δεν είχε παίξει δανεικό στην Μπενφίκα. Είχε παίξει δανεικό στην Μπενφίκα, ναι. Ωραία. Ήταν δανεικό στην Μπενφίκα, ναι, ναι. Δηλαδή χρονιά που τελείωσε ήταν δανεικό στην Μπενφίκα. Και μετά κατευθείαν και κατευθείαν στον. Απλά ήταν δανεικό. Στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ήταν δανεικό ομολογουμένο. Ναι, και Μορέτο. Ο Μαντόρας. Ο Μαντόρας. Ο Μανούτσο. Γιατί ο Μαντόρας. Ναι, ο Μαντόρας δεν ήρθε. Δεν ήρθε ποτέ. Ο Μανούτσο όμως που ήρθε, μήπως ήταν και αυτός Μπενφίκα. Ο Μανούτσο. Ο Μανούτσο, ο ναι. Ο Γκονσάλβες. Ναι, 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 ο Μανούτσο Γκονσάλβες. Μήπως ήταν δανεικός από Μπενφίκα. Από Αγγλία δεν ήρθε ο Μανούτσο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω πήγε Αγγλία μετά. Α, πήγε Αγγλία. Δεν θυμάμαι. Κάτι με Χαλ έχω στο μυαλό μου. Αυτό ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι απ' έξω και θα πρέπει να το δω. Μπορεί, θυμάμαι. Όχι, μπορεί να έχεις και δίκιο. Ναι. Μισό λεπτό. Manchester United βλέπω εδώ. Ναι. Καθόλου Μπενφίκα δεν είχε το μενού. Είχε μια Μπενφίκα Ντελουάντα. Okay. Εάν αυτό. Όχι, δεν λέω. Όχι. Θυμάται, όχι. Θυμάσαι. Είχε μια Μπενφίκα Ντελουάντα στα πολύ μικρά του, από τα 16 του μέχρι τα 19 του. Δεν νομίζω όμως ότι θυμάσαι αυτήν. Όχι. Και δεν πήγε και στην. Okay, okay. Δεν πήγε ποτέ και στην Μπενφίκα. Εντάξει. Ο Μανούτσο θέλω να θυμίσω έτσι ότι αυτή τη στιγμή σκίζει χασέδες στην Ισπανία. Έτσι. Ναι, στα 34 του κανονικά, στη Ράγιο Βαγεκάνο. Έτσι, με ένα γκολ περίπου ανά 7 παιχνίδια, μια χαρά βγάζει τιμιότατα το ψωμάκι του. Δεν έπρεπε παιδιά, το Μαρσέλο Μόντον που τα με το παρατσούκλο του φλούς τώρα, δεν θέλω να λέγεται τώρα τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Εντάξει. Για όνομα δηλαδή. Λοιπόν, πράγμα, τους βρήκατε πολύ τον Ντάφι, ο οποίος τι είναι σήμερα, σουβλατζής της Χαλκιδική. Ο Ντάφι. Ξηκέ. Και μπράβο του. Και μπράβο. Η ίδια Μαρίνα δεν φεύγει, δεν έχει σημασία τώρα. Μίτσελ Ουσίγιος. Όπως ο Φίλιππος Γατάρας, ας πούμε, έχει πιτσαρία στο Αγρίνιο.
Οπα. Βεβαίως. Για πες. Αυτό. Τι παραπάνω μπορώ να πω. Τι καυτό ρεπορτάζ. Καυτό ρεπορτάζ από συναδέλφους που κατεβήκανε, όχι τώρα φέτος το παιχνίδι του Πανατολικού, από πέρυσι μου το έχουν πει, και φάγανε θαυμάσια πίτσα στην πιτσαρία του Φίλιππου Δάρλα. Μάλιστα. Και μπράβο τους. Μπράβο τους. Δηλαδή, το λέτε υποτιμητικά, δεν καταλάβα δηλαδή. Χαλιέται κανείς. Καθόλου. Καθόλου. Το λένε, ξέρω εγώ. Ελπίζω να μην λέγεται υποτιμητικά, να λέγεται ρεπορταζιακά για το μαχαίρι ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αρκετά γκολ στο μεταξύ να τα πω. Φιλανδία-Τουρκία έχει γίνει 1-2. Αλβανία-Ιταλία 0-1. Ισραήλ-Ισπανία 0-1. Μολδαβία-Αυστρία 0-1. Φύρων χθε ήταν καλά, γίνει 4-0 και Ισλανδία-Κόσοβο 2-0. Πλέον από εκεί που είχαμε, τα είχαμε όλα 0-0, πλέον έχουμε γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ο Μανούτσι είχε σχέση με τη United, παιδιά. Είπαμε. Ο κύριος Φόλιας, ο κύριος Φόλιας από την Πόρτο, παιδιά. Ναι. Ο Σαβιόλα Μπενφίκα. Ο Σαβιόλα είχε παίξει κάποια φορά στην Μπενφίκα. Δεν ήρθε όμως, νομίζω, από την. Από την Μπενφίκα. Ναι. Φανώς για το φίλο που σε πήκαρε πριν στην Ελλάδα, λέει ο μόνος τίτλος Μπράιτον είναι ένα FA Charity Shield το 1910. Ναι. Εκτός αν εννοεί τώρα στη δεύτερη κατηγορία ή, σε, ή στην τρίτη, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι οφείλουμε έτσι πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο μου ότι σαν σήμερα έτσι είναι κάτι εξωποδοσφαιρικό και ας φτερνίζεται ο ρίλος. Μη φτερνίζεται, εδώ κοντεύει να πεθάνει να φτερνίζεται. Θα μας πεθάνει μέσα στο στούντιο. Σε παρακαλώ πολύ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, αλλά και σαν σήμερα, πρέπει να πούμε πριν από 50 χρόνια, έτσι δολοφονήθηκε ο Τσε Γκεβάρα. Είναι μια μέρα για να τη θυμόμαστε. Γενικώς ημέρα της δολοφονίας του Τσε Γκεβάρα από έναν 27χρονο λοχεία και το Μάριο Τεράν που έλαβε την εντολή της εκτέλεσής του, ο οποίος κόλωσε στην αρχή να τον πυροβολήσει, είναι η αλήθεια, μέχρι του είχα δώσει και εντολή να μην τον πυροβολήσει στο πρόσωπο γιατί μπορεί να γίνει κανονική αναγνώριση και τα λοιπά, η οποία έγινε τελικά από τα χέρια του. Δηλαδή, του κόψαν τα χέρια μετά το θάνατό του για να στείλουν για δαχτυλικά αποτυπώματα. Του έριξε 9 σφαίρες ο Τεράν τελικά. Είναι που δεν ήθελε. Είναι που δεν ήθελε, 9 σφαίρες. Και, μετά χέστηκε πως δεν έχει πεθάνει και πήγε και του ρίχνε χαριστικές βολές. Δηλαδή του ρίξε 5 και οι 4 ήταν χαριστικές βολές μετά. Φαντάζομαι 4 χαριστικές βολές. Που είναι μία η χαριστική βολή. Τέλος πάντων, έτσι πέθανε ο νέος του Τσε Γκεβάρα, του οποίου τα. Εντάξει, λέω τώρα που. Γιατί είναι πολύ γνωστή η ιστορία αυτή ούτως ή άλλως, και δεν θα πω ούτε για το πρόσωπο ούτε για τίποτα άλλο. Η ιστορία ότι ο Τσε Γκεβάρα θαύτηκε κάπου εκεί, δεν ήξερε κανένας που έχει θαυτεί. Βρήκαν τα οστά του με μια εντυπωσιακή προσπάθεια που στην οποία συμμετείχαν αρκετές χώρες μετά από 30 χρόνια. Δηλαδή η ταυτοποίηση. Των οστών σε σκότωσε Γκεβάρα έγινε το 97, 30 χρόνια μετά από το θάνατο. Τέλος πάντων, εντάξει, το βρήκανε, οπότε μπορέσαν και τον πήγαν εκεί πέρα σε Σάντα Κλάρα τέλος πάντων και βρίσκεται πλέον εκεί. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη μικρή έτσι αναφορά, έγινε και ο Μπουρουτσάγκα σήμερα, Χόρχε. Μάλιστα, και αυτό που ακούμε εδώ πέρα, το γνωστό τραγούδι του Κάρλος Πουέμπλα. Και με αυτό, κυρίες. Το οποίο έχει τραγουδίσει ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι, δυστυχώς μεταξύ άλλων. Είναι το γνωστό τραγούδι που έχει τραγουδίσει ο Γιώργος Νταλάρας. Τι να κάνω, δηλαδή. Εγώ φταίω. Όχι, δεν φταίει. Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε και το τελευταίο παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη. Άρα έχουμε τελικά και τελικές βαθμολογίες σε κάποιους από τους ομίλους. Πάμε στα τελικά. Φιλανδία-Τουρκία 2-2 τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν 0-0 στο ημίχρονο. Αλβανία-Ιταλία 0-1. Ημίχρονο 0-0. Ισραήλ-Ισπανία 0-1. 0-0 και εδώ το ημίχρονο. Μολδαβία-Αυστρία το αυτό. 0-1 ημίχρονο. 0-1 τελικό, συγγνώμη, 0-0 ημίχρονο. Το ίδιο και στο Ουαλία-Ιρλανδία το παιχνίδι που τελείωσε τελευταίο. 0-1 νίκη της Ιρλανδίας. 0-0 στο ημίχρονο. Ουκρανία-Κροατία 0-2 ημίχρονο 0-0. Φύρων Λιχτενστάιν 4-0 άσο ημίχρονο. Σερβία-Γεωργία 1-0. 0-0 το ημίχρονο. Και Ισλανδία-Κόσοβο 2-0 άσος από το πρώτο ημίχρονο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πλέον τελική βαθμολογία στους εξής ομίλους. Στον τρίτο ομίλο έχουμε τη Γερμανία με 30, τη Βόρεια Ιρλανδία με 19. Είναι στη δεύτερη θέση. Η Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται στο νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης. Έχω να πω έτσι για να ξέρουμε που περιμένουμε και τους αντιπάλους μας. Εμείς που είμαστε. Εμείς είμαστε 47, είμαστε τελευταίων. Λοιπόν, έχουμε
Τελική βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο. Σερβία 21 βαθμοί, Ιρλανδία 19, η Ουαλία εκτός νυφώνος με 17, άρα και η Ιρλανδία μπαίνει στους δεύτερους, στους καλύτερους σε αυτά, είναι δεύτερη πάντως, η οποία Ιρλανδία, για ό,τι μπορεί να μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι στο νούμερο 34 της παγκόσμιας κατάταξης, οπότε ακόμα και αν είναι αντίπαλός μας, μάλλον αν είναι δυνητικά, δεν θα είναι, θα είναι μαζί μας λογικά στο, ναι. Στους αδύναμους, ναι. Τελική κατάταξη έχουμε και στο πέμπτο γκρουπ. Θα θυμίσουμε Πολωνία στους 25, Δανία στους 20. Δεύτερη λέμε τους πρώτους δύο μας ενδιαφέρουν. Στον όμιλο της Αγγλίας, τον έκτο, Αγγλία 26, Σλοβακία 18, Σκωτία 18. Μάλλον από εδώ πέρα θα έχουμε τον ένατο. Ναι. Κατά πώς φαίνεται, δηλαδή την ομάδα που δεν θα συμμετάσχει στα μπαράζ. Ολοκληρώθηκε το 7ο γκρουπ. Ισπανία 28, Ιταλία 23. Εντάξει, εδώ περιμένουμε απλώς να μάθουμε την. Γιατί πετάμε έξω τους αγώνες με τον τελευταίο του ομίλου. Γι' αυτό προκύπτει τη βαθμολογία. Σωστά. Για να θυμίσουμε. Λοιπόν, η Ιταλία είναι σίγουρα αντιπαλός μας. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση. Πιθανώς αντιπαλός. Μην το λες και τρομάζει ο κόσμος. Είναι πιθανώς αντιπαλός. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ενώ είναι ένας από τους τέσσερις. Ναι. Ιταλία, ναι, ξέρεις. Και στο τελευταίο γκρουπ Ισλανδία 22 πρώτη, δεύτερη η Κροατία με 20, και η Κροατία νομίζω θα είναι στους ναι. πιθανούς αντιπάλους μας. Κροατία που βρίσκεται στο νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης, ακριβώς πίσω από την Ιταλία. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι αντιπάλος μας. Και είναι ένας αντίπαλος που αυτός που δεν μας φοβίζει. Κροατία. Ναι. Εμένα μου φοβίζει. Βρε άλλο, ναι. Τι κάνει, αλλά δεν μας φοβίζει. Δεν είναι τύπου, ούτε αυτά που είναι τους έχουμε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είναι τελικά και πάμε να ολοκληρώσουμε αύριο για να μάθουμε επιτέλους όλους τους αντιπάλους μας με το καλό. Λοιπόν. Τι μα Θεούλη που λέει σε κοινή παρέα, μου έκαναν συνοικέσιο με μια θεούσα πατσαβούρα, με το που την είδα της έριξε δύο κλωτσές και τη διαολόστηλα, λέει ο πλέμπα μάκα κατά κάθε. Δεν έχω πολύ ωραία αυτό. Ο φίλος μου ψεύτης είναι αυτός. Να. Συνειδητοποίησα σήμερα, λέει ο Σαλάχ Ακμπάρ, ότι θα είμαι φαντάρος στην περίοδο των ημιτελικών της Eurovision και είμαι όλη μέρα ξενερωμένος. Με τιμή. Σε τιμή, είσαι άτυχος. Είσαι άτυχος, είναι αλήθεια. Γιάννη, πες του γήπα δίπλα σου να βάλει τον δεξί δείκτη στο δεξί ρουθούνι και τον αριστερό στο αριστερό αυτή και να πάρει βαθιά εισπνοή. Αν ακουστεί σφύριγμα, να πάει τον μπουρί για κταίο. Ο Δημήτρης από Ολλανδία λέει: δόξα και τιμή στον Τζαούση που μόλις ερωτήθηκε την ηλικία του Αντού, κοντοστάθηκε να σκεφτεί πόσο χρονών ήταν στο CM που τον έπαιρνε μεταγραφή. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ναι. Ο γεννήθηκα μέσα στην Αλιντία. Λέει: μπορώ να ρωτήσω, έχετε παρατηρήσει αυτή τη μάστιγα του γάλα ευαπορές, εσπρέσο και ελληνικό καφέ? Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στην πραγματικότητα. Sorry κιόλας δηλαδή. Εντάξει, ένας που δηλώνει εργοθεραπευτής λέει πλέον και λόγω του ότι δεν διαβάζουν οι νεότεροι και τα παιδιά βιβλία έχουν μειωμένη φαντασία. Ελπίζω ότι δεν είναι γενικό συμπέρασμα αυτό, όσο και να το φοβάμαι. Τα περιστημένων Κύπριων λόγια δυσιδαιμόνων. Ο Τσιάρτας και ο Τζερόνιμο γιώμες από αμβώνων. Ή ματού καράθιμη εργατιά των Θρακομακεδόνων. Λέει ο Χακίμ Κοντολάζων. Καλό. LFI. Από Βίπερ μέχρι Λουντέμι, λέει ο ένας. Εμπειρίκο, λέει ο άλλος. Πρόκειται περί ανομάλων. Λεωνίτου Θεοτοκά και την Ιρλανδέζα του Καζαντζάκη ξεχάσατε. Έκφυλη, διεφθαρμένη, ποταπή. Μάλιστα. Παιδιά, δεν έχουμε νέα από τον Λόπες. Κανείς δεν έχει νέα από τον Λόπες μεταξύ μας. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή λέτε, έλα που πήγε ο Λόπες, εξαφανίστηκε, αν υπάρχει και τέτοια. Εγώ θέλω να πω, θα ρίξω ένα όνομα μόνο στο τραπέζι. Ναι. Λεβέκ. Ναι. Αριστερή μπακ και δύο. Ναι. Υπάρχει ο Λεβέκ. Να ρίξω και ένα τρίτο όνομα στο τραπέζι. Ναι. Μίλιτς. Μπράβο. Αριστερός μπακ. Μπράβο. Με διαφορά ότι ο Λεβέκ, ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει σε μία εμφάνιση του Φενέρ Πάουκ. Φοράει κορδέλα στο μαλλί. Mm-hmm. Και επίσης είναι ο μόνος τον οποίο ξέρουμε σίγουρα ότι έχει και ψυχολογικά Μάλιστα. προβλήματα. Γι' αυτό δεν αποθεραπεύεται. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχει. Θέματα. Πόσο χαζός είμαι όταν στο αμάξι σκούντιξα τη γυναίκα μου λέγοντάς της κοίτα κολάρα, απορροφημένος από τα κάλλη του νέτου, ή χθες που άκουγα στο app ηχογραφημένη εκπομπή σας και έστενα μηνύματα, λέει ο Βαλάτης Μπάρτσα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Μεγάλη αλήθεια, είναι αδύνατο να μας μείνουν ανάμεσα στα δάχτυλα ακριβώς όσοι ξηροί καρποί και popcorn πιάνουμε αρχικά, λέει ο διαφανής ήρωας. Ναι, είναι αδύνατο. Ναι, είναι αδύνατο. Ναι. Ο Σου, για να ρωτιέται, λέει, ακούσα την ιστορία με ένα ψυχάκι οπαδό της United που παίρνει τηλέφωνο τον Μαρτίνες στις 3 το βράδυ για να τον απειλήσει να μην βάλει τον τραυματία Λουκάκου να παίξει. Όχι, δεν το πήρα χαμπάρι.
Το Μουντιάλ του 18 θα το πάρει είτε η Ισλανδία, είτε η Ελλάδα, είτε η Αίγυπτος. Έχω κάνει εγώ προβλέψεις και ξέρω. Μπράβο. Όλες δηλαδή που περάσαν έτσι με συγκίνηση πολύ. Ναι. Γιατί δεν πας για τη Συρία τότε? Να βάλουμε όλους συγκινητικούς. Όλους συγκινητικούς. Ναι, όντως όταν ο Γκότης έλεγε Τζόλης, εμείς λέγαμε ακόμα τσάρδας και κρεμόμασταν από τα δέντρα. Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια βεβαίως. Γιατρέ, το παιδί ψήνεται. Α, θα έχει πυρετό, 50 ευρώ. Λέω και η μοίρα εικόνα νεβίας. Μεγάλη αλήθεια, από το μικρό σπίτι στο Λιβάγια. Στις ταινίες, κάποιος αρχίζει να ανοίγει τάφο με φτιάρι και καταλήγει στο τέλειο ορθογώνιο κατακόρυφο σκάμα. Ναι, ρε, σύ. Ναι, ρε, σύ. Ναι. Ναι. Ακριβώς τέλειο ορθογώνιο, ναι. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, αυτοί που λένε αμπελοκήπους και αυτοί που λένε αμπελόκηπους. Πολύ σωστά. Πόσο με τιμάει που δεν βρίσκω τις χειμωνιάτικες παντόφλες και φοράω διχαλωτές με κάλτσα και ζορίζει το κενό ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και στο δίπλα που δεν ξέρω πώς λέγεται. Διχαλωτές με κάλτσα μόνο εσύ και η Λούση Λιού, από ό,τι θυμάμαι στο Kill Bill. Ναι. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Και γενικά οι γκέισες επίσης θέλω να πω. Ναι. Γιατί έπρεπε ναι. να βγάζω τα παντοφλίνια τους μπαίνοντας ναι, μέσα ναι, για, ναι, να, ναι, ναι. για να πλύνουν τον, τον άντρα. Αν σου κάνει αυτό τώρα, οκ, okay, μας περισσεύει. Πώς μπορώ να κάνω μία γλωσσού να σταματήσει να μου μιλά? Είναι ωραία κοπέλα, αλλά αυτή με θέλει για φίλο. Έχω βαρεθεί να την ακούω να μιλά και με πρίζει. Δεν θες να σταματήσει να μιλάς, πρέπει να απομακρυνθείς στην πραγματικότητα. Αυτή σε θέλει για φίλο, εσύ έχεις βαρεθεί, λοιπόν, τι θες και τι ψάχνεις παρακάτω, ζε τρομπέτα εσύ. Ναι, η Κύπρης πήγε πανηγύρισα περισσότερα τραύματα της Ελλάδας παρά τα δικά μας. Ναι, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω κιόλας. Γεια σας, 2 κιλά ροδάκινα θα ήθελα. Θέλετε σακούλα? Όχι, θα τα κλωτσάω μέχρι το σπίτι. Λέμε Μιλτιάδης Pervert, κλεμμένο από Ancient Memes ή Memes, μάλλον ακόμα καλύτερα. Άουσα δίνεται, παίζουμε εξορισμού πρώτο μέσα, δεύτερο έξω. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Τους μία παίξη που σταματάει, τα λεπτά. Είδε δήλωση μεγάλου Κουίνσι, ο Βούσα Μπεγέ. Ναι, τον είδα. Το ξεχάσαμε να το πούμε ναι, αυτό. Ναι. Το συγκινητικό που είπε. Που αναπόλυσε ο Κουίνσι το Παγκόσμιο Νέο του 2005, στο οποίο καλύτερη παίκτη ήταν αυτό και ο Μέση. Και έλεγε, είπε ο Κουίνσι ο Δόλιος, λέει, εγώ γιατί δεν έκανα τέτοια καριέρα. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Αλλά είπε ότι τόσα 31, ότι ακόμα μπορώ να γίνω έτσι, αυτό που. Έτσι. Προσυπογράφω δίπλα στο φίλο με το δίχαλο και την κάλτσα. Φταίει η συγκεκριμένη εποχή που ακόμα ψάχνουμε τις κανονικές παντόφλες. Ναι. Ναι. Ελβετία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κροατία, Βόρειος Ιρλανδία. Αυτά είναι οι πιθανέτοι πάλι μας με βάση το ranking. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Αφήστε το αύριο, ψάχνουμε τα σενάρια πολλά. Τρίλημα απορώ η κοινόα. Τριλήματα έθεσε ψηλά ο Στόικα τον πύχη. Αν μακελέψει Άντεργουντ, θα έχει αιώνια λύθη. Είμαι στα ντουζ με τον Παβιό, ποτέ να μη σου τύχει. Φιλότιμη προσπάθεια. Mm-hmm. Φιλότιμη. Και εγώ διχαλωτή με κάλτσα για κάνα μήνα. Τώρα μπήκαν ξανά στη ζωή μου χειμωνιάτικες. Πρωτοδεύτερο μεσοδακτήλιο διάστημα λέγεται. Λέει ο τραγανός της συγκρίνης και γιατρός. Ναι. Είναι το σημείο εκεί που μπαίνει η διχάλα και. Ναι. Okay. Μεγάλη αλήθεια από τον Πάπη Αντιχριστόγλου. Το γάλα στο φραπέ κόβει μετά το πρώτο μισάωρο το καλοκαίρι ιδίως, και ο φραπές που πίνεις την επόμενη μία ώρα σου προκαλεί πονόκυλο. Ναι. I don't give a dog's, ξέρεις τι. Ναι. Sorry κιόλας. Αυτό θα έπρεπε να είναι άλλο ένα επιχείρημα για να σταματήσετε να πίνετε γάλα στον καφέ σας. Και να σταματήσετε να πίνετε γάλα και να πίνετε καφέ. Εγώ έχω βάλει τα περισσότερα γκολ με κεφαλιά στην πιλωτή μου με τερματοφύλακα το γιο μου. Θα μπω στο βιβλίο Γκίνες. Αναρωτιέται ο πολύτεκνος Λιονέλ Μέξι. Εύκολα. Πόσο τιμάει φίλο μου που ήρθε σήμερα στο μάθημα με κοντομάνικο και μαγιό και όταν η Μίλφ καθηγήτρια τον ρώτησε πώς και δεν κρυώνει, αυτός απάντησε με φωνή 4. Βλέπω εσάς και ζεσταίνομαι. Πέτυχα τυχαία το γιατρό μου στη Μόσχα όταν ήμουν διακοπές. Έλα ρε, και τι σου είπε? 50 ρούβλια. Λέω Τζον Τρακτέρι. Okay. Θάλασσα πιτσαρία 3 χρόνια στο Αγρίνιο. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Okay. Έχουμε και μεταγραφή. Είχαμε Αμπντελ Σατάρ Μαχμούτ Σάμπρι από ΠΑΟΚ σε Μπενφίκα. Δεν το βρήκα αυτό στο ρεπορτάζ, παιδιά. Δεν το αμφισβητώ βέβαια. Εννοείται. Mm-hmm. Δεν το θυμάμαι, ομολόγω. Ναι, Χριστόφορε Ζαραγλίκο. Όντως ο Φουνιάς του Τσι αργότερα εγχειρίστηκε από κουβανούς γιατρούς στα μάτια για το καταράκτη. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά
είχε πάει με ψευδόνυμο εκεί. Και γενικώς Τεράν, όπως καταλαβαίνετε από τότε, ο Τεράν ζει, έτσι. Τεράν είναι 77 τώρα, ζει, πως φοβάται για τη ζωή του. Οπότε έχει λοφορεί ψευδόνυμο. Συγγνώμη, ναι, συνέχισε. Μεγάλη αλήθεια. Πιο εύκολα θα βάλω ένα γκολ στην Ιταλία παρά στο Γιβραλτάρ, λέει ο Ρεάλ Μαντρίτ. Γιατί? Φαντάζομαι λόγω άγχους αύριο, παιδί μου, αυτό το, αυτό το όχι, πρέπει. Όχι, μωρέ. Έλα, μωρέ. Όχι, εντάξει. Προβολές. Τι μίμς, ρε τραχάνο πλαγιά τσαούσι, το memory, memory, το διαβάζεις. Άιντα τσομπάνε, τανάκι του τσέ και του κου... Τι λέει, ρε. Ωραία. Του ποιου? Του Μαραντών, του κοκάκια, φαντάζομαι, λέει, του Μαραντών. Αυτός να βγάλω άκρη, τι λέει, λέει ο δε με ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να είναι του, ξέρω, του Γιώργου Μαγκρέ. Το είδες το Trainspotting το 2? Όχι. Λατρεία. Όχι, δεν το είδα. Μόνο αυτό έχω να πω. Λατρεία. Frank Begbie, θεός. Τέλος. Με τιμά που είμαι γιατρός και ντρέπομαι να ζητήσω 50 ευρώ με όλα αυτά τα ανέκδοτα. Ζητάω 60. Μπράβο. Τώρα εσύ με την Ολλανδή. Λέει, κέρασε ολλανδικό νέτο που αποδείχθηκε κλινικά τρελή. Δεν ξέρω πώς να την τζάσω. Ναι. Τώρα τι να πεις τώρα ακριβώς. Δηλώσει είναι όποιος λέει στη γυναίκα του τα φαγητά της είναι καλύτερα από τη μάνα του. Τι εννοείς δηλώσει? Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Πιστεύω ότι ο λογιστής του Γιβραλτάρ θα μας το παστελώσει αύριο. Φέρει προσοχή και ο ασφαλιστής. Μεγάλη αλήθεια. Όταν παίζει εθνική πολλά με λίγα, όπως αύριο, θα ακουστεί η κλεισεδούρα. Χρειάζεται ένα γρήγορο γκολ να φύγει το άγχος. Ναι, λέει ο Ζήσης Τσιριγκούλης. Ναι. Εντάξει, παιδιά, το ψηλό και τη λεκάνη και το σημάδι τα έχουν πει 100 φορές. Ναι. Εδώ. Λοιπόν, άκουσα, διαβάζω μια ιστορία από τον Comilfo. Πριν τη διαβάσω, πρέπει να διευκρινίσω ότι στην τοπική αρτινή διάλεκτο Ζάρκος είναι ο γυμνός. Εντάξει. Ναι. Το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, η ιστορία έχει εξής. Κοπέλα πάει σε περίπτερο χωριού της Σάρτας και ζητάει προφυλακτικά. Πόσο τιμάει τον περίπτερα που αφού έψαξε για λίγο, της απάντησε. Να σου πω, δεν έχω. Φάτω ένα Ζάρκο σήμερα και έλα αύριο που θα φέρω. Έχω φίλο μου που λέγεται Ζάρκος. Αλήθεια. Στο μικρό το όνομα. Λέγεται Ζάρκος. Ναι, Ζάρκος. Από πού κατάγεται? Δεν θυμάμαι. Πώς... πολλά χρόνια να τον δω. Ναι. Πώς κατάγεται από... Χάλκι. Στη Χάλκι έχουν πάρα πολύ περίεργα ονόματα. Δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ. Στη Χάλκι υπάρχει όνομα μικρό, βαφτιστικό, Βλάχος. Πουχού. Ναι, λατρεία το Trainspotting 2. Τι θες τώρα δηλαδή. Εντάξει. Ναι, επειδή δεν πήγαν σπίτι να το ψάξουν. Προφανώς, εντάξει, δεν έμενε σπίτι του το Φράνκο Μπέκμπι. Πήγε μία, γύρισε αυτά και τα λοιπά. Μέχρι να καταλάβουν ότι είχε φύγει τώρα αυτό. Δηλαδή ένα μικρό, ένα ελάχιστο σεναριακό κενό έκανε την ταινία κακή. Τρελαθούμε τώρα. Αυτός αν δεν είχες δει και το ένα, sorry κιόλας δηλαδή. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Γιατί να μας φοβίζει η Ιταλία? Θα φέρουμε στον πάγκο τον μπαμπά του στον Μπρέκα και οι μακαρονάδες δεν θα κατεβούν καν, λέει ο Βλατέβες. Και αυτό παίζει. Λοιπόν, στα τρία corner μπέλα μας έχει στείλει μια μικρή οδήγη για τον Αντρέα τον Μπέρλο. Θα διαβάσω μόνο το τέλος της. Τα υπόλοιπα είναι σε λαδέ. Κάνει μια μικρή αναδρομή στην καριέρα του. Και λέει στο τέλος, πάνω απ' όλα θα θυμάμαι ένα τύπο στο Καραϊσκάκι σε αγώνα Ιταλία-Αργεντινή στους Ολυμπιακούς του 2004. Τον εαυτό του εννοεί προφανώς. Ήταν ντυμένος μποξέρ με τα χρώματα του Ολυμπιακού και σε κάθε corner σου ούρλιαζε Αντρίκο, έλα στο θρύλο μωρή παικτούρα. Ντυμένος μποξέρ. Ναι. Μου αρέσει μια κοπέλα, αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες μου την πέφτει η κολλητή της. Δεν με ενδιαφέρει η κολλητή της. Τι πιθανότητες έχω να κάνω κάτι με αυτή που μου αρέσει, αφού η κολλητή της μου την πέφτει? Ελάχιστες. Κοντά στο μηδέν. Ελάχιστες, γιατί θα σου κάνει χαλάστρα πιθανότητα. Είναι κοντά στο μηδέν, δυστυχώς. Αρβίλα Ματσιχλάουσκα. Έπεσε FM13 και πήραμε Ολυμπιακό Champions League την πρώτη χρονιά. Αλλά το μόνο quit load που έκανα ήταν σε κλήρωση προημιτελικών, γιατί για κάποιο λόγο είχαν περάσει βατές ομάδες όπως Celtic, Galata, Fener και οι μόνες δυνατές ήταν City και United. Κληρώθηκα με τη United. Δικαιολογούμε ελαφρώς ή όχι? Όχι, δεν δικαιολογείς. Sorry κιόλας. Ελαφρώς.
δεν δικαιολογεί. Όχι, 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 όχι. Ανταλλάσσω συλλεκτική φωτό μπόκολη ντυμένου Τούρκου Πασά από υπερπαραγωγή των 80's με φωτό Τσαούση Φαντάρου ή γήπα με τρυφερή στιγμή με λόμπα, λέει ο MXS. No comment. Παίζω όλη μέρα επί 5 μέρες Grand Turismo 4 στο PS2. Με έτοιμα από όρτα 11 παρατέταρτο βγήκε ο Νικολακόπουλος στον αέρα τα που έλεγε τάκο σαν αγκαζόνι και να αλλάζει ταχύτητα. Προπόνηση με δίχαλο ο Τζόλι στα Εμιράτα. Λουκάκου Ράσφορντ έβγαλε στο πάρκο απόψε άτα. Ή του παβιό ο κέφαλος βυθίζει και την τράτα. Λέει ο Δενάτς Χουσέι Καραγκουνί. Ο κέφαλος. Κάποιος λέει, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά 40% γιατί ήπια μια μπύρα και μετά έφαγα μια μπανάνα. Έτσι είμαι 60% έτοιμος να κάνω κολλιά και να γυρίσω με τις μπάντες στο θρόνο. Ναι. Είδα το 1, προφανώς απαντάει ο φίλος μου, Train Spotting, ναι. Λίγες μέρες πριν το 2 και παρότι δεν μου άρεσε, καταλαβαίνω πόσο καλό ήταν για την εποχή του. Το 2 όμως το θεωρώ άθλιο με σημαντικά συνερέκα και ένα άποψή μου πάντα. Οκ, okay, ναι. Καλά, ναι, προφανώς άποψή σου. Ο Ματζουράκης Hollywood γελάει το κατσίκι. Είναι ο Μάριν αθλητής μόνο κατά συνθήκη ή ο πιτουφίνος του παβιό το ζωντανό καμτσίκι. Λέω από το ρίμπο στο καφέ είναι ένα μονοπάτι και από το Ζλάταν στον πικέ δύο δάχτυλα και κάτι. Τιμή έναν πρώην μου που μου είπε ότι όλα καλά στη σχέση του και ο μόνος λόγος για να χωρίσει είμαι εγώ. Πόσο καλή να είναι η σχέση του. Τι. Προφανώς είχε σχέση με κάποια άλλη και ναι. Έλεγε στην κοπέλα που μας στέλνει το μήνυμα ότι ο μόνος λόγος, είναι όλα καλά στη σχέση του, ναι. Και ο μόνος λόγος για να χωρίσει είναι η κοπέλα αυτή. Βλακίες λόγω. Να. Η μάνα μου χρησιμοποιούσε κοινόα όταν ο Τσαούσης έπαιρνε ακόμα μπόι. Με δόξα και τιμή λέω ότι η γυναίκα μου μαγειρεύει καλύτερα από τη μάνα μου. Λέει ο Βαμφακούλας. Το θυμάμαι το λες εμάς. Να. Το έπαιρνε στη μάνα σου. Στα μούτρα της. Έτσι, έτσι. Με γουστάρει μπάζο αλλά καλή κοπέλα. Πώς την κάνω να καταλάβει ότι δεν γουστάρω χωρίς να την πληγώσω και να γίνω κακός. Για πες. Λίγες πληροφορίες, ναι, για να πούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή πόσο πιεστική είναι, πόσο πολύ είναι στον περιγυρό του. Χρειάζομαστε λίγο παραπάνω, λίγες περισσότερες πληροφορίες. Μου αρέσει μια κοπέλα η οποία ασχολείται με τον πρώην που την απατούσε συστηματικά. Έχουν χωρίσει προτριετίας. Αν κοπιάσω θεωρώ ότι το έχω. Τι λέτε, εγώ λέω μακριά. Άμα κολλημένη ακόμα και ασχολείται με τον πρώην που την είχε απατήσει προτριετίας... Εγώ λέω μακριά. Εμένα. Να. Τέλος μαμά, εντάξει με... Είναι το πρόβλημα. Τι? Ναι. Πάμε εδώ, θα κάνω. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη Ρίλο και Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και ο άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο ο Fight Club δεν έχει τον αγώνα με τον Γιβραλτάρ. Κανονικό Fight Club μεθαύριο στις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.